λίγο μετά τις 12, εδώ στο Λίμπρος 107,4. Τώρα κάτι έγινε, Εξτάρα. Ξεκίνησε χωρίς εμένα. Ξεκίνησα χωρίς εσένα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί, Στέργιο Αναστασιάδη. Κώστας Κούσης. Θριαβευτής στην Ξάνθη, Χρήστατος Σαλτίδης σε λίγο μαζί μας. Λογικά. Λογικά. Εντάξει, με αρκετά πλούσιο μενού και σήμερα, Στέργιο. Με διαιτητές. Με διαιτητές, με αποτελέσματα κυπέλου, με νίκη του Άρη στην Ξάνθη, με νίκη προχθές του ΠΑΟΚ στην Κρήτη, με το πρωτάθλημα να έρχεται να πλησιάζει σιγά σιγά, με πολύ κρίσιμα παιχνίδια στο μπάσκετ, τα οποία θα μας απασχολήσουν, με την υπόθεση του Βούλγαρου οπαδού βεβαίως να ταλανίζει ακόμη και τα μυαλά μας και τις ψυχές μας και τους πάντες, ίσως βέβαια όχι όλους όσο θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ακόμη. Σήμερα υπάρχει μια διαδικασία στα δικαστήρια, έχω την εντύπωση, για τον άτυχο Βούλγαρο οπαδό. Θα την παρακολουθήσουμε, εννοείται, θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί και φυσικά θα έχουν δυνατότητα να μάθουμε τι γίνεται σε όλες τις ομάδες, καθώς σήμερα 5η 9 Ιανουαρίου έχουμε ολοταχώς μπει στην τελική ευθεία, Στέργιο, και για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, στο οποίο ποιος είπαμε θα παίξει τελικός? ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στα νησιά και Ήμαν. Στη Βέρνη μπορεί να γίνει, στην Ελβετία. Που είναι μια χώρα, ας πούμε, εντάξει, light και αυτά και ήρεμα και, μπορεί να γίνει και στο Άρνεμ, Κώστα, πολιτισμένα. Που έχει τη γέφυρα του Άρνεμ και βολεύει. Ναι. Λοιπόν, ναι, στο Πουατιέ μπορεί να γίνει, που έγινε η πιο φωνική μάχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε. Λοιπόν, και γιατί να μην είναι ΠΑΟΚ-Άρης ο τελικός? ΠΑΟΚ-Άρης στο Κούρσκ. Που έγινε η μεγαλύτερη. Στο Στάλιγκραντ. Ναι, στο Στάλιγκραντ. Τεθωρακισμένα. Στο Στάλιγκραντ μπορεί να γίνει. Χρήσανθε. Μαζί μας ο Χρήσανθος. Θριαβευτής. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Στην Ξάνθη. Επαγγελματίας. Παρά την ταλαιπωρία του, το ξενύχτη, τη διαδρομή, την επιστροφή. Ναι, χάλια έγινε. Έφαγα μια σαντουιτσάρα στον Εύωσμο στην επιστροφή. Έφαγες. Χθες το βράδυ. Ναι, ναι. Στον Εύωσμο τι δουλειά έχεις? Με πήγαινα σε εκεί γνώστης. Στον Εύωσμο. Ένας από αυτούς που γυρνούσαμε. Ναι. Είναι γνωστό. Ωραίο, πράγμα. Ωραίο. Άνω κάτω, το ξέρεις, Στέργιο, το άνω κάτω. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Απάντησε τάρα, Κώστα, από αυτές που σ' αρέσουν, με πάπρικα. Ναι, σε θυμίζει. Πάπα, με πάπρικα, σωμάκι, πάπρικα και πανσετάρα. Μπράβο, φίλε, στον Εύωσμο. Εκπληκτικό. Ναι. Τρεις ώρα το πρωί για να είναι ανοιχτό τώρα και εκπληκτικό. Δεν ήταν γεμάτο. Εντάξει, άρα. Ήταν το γνωρίζει. Είναι... Έχει φήμη, έχει φήμη. Μπράβο το παιδί. Έχει δίπλα στην πλατεία. Λοιπόν. Χωρίς ούτε καν το ξέρω το παιδί εκεί που φάγαμε, αλλά την αξίζει δηλαδή την αναφορά του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πάρα πολύ δυνατό. Καλαμάτο Ολυμπιακός 0-2, έχει περάσει ο Ολυμπιακός, το ξέραμε και πριν την κλήρωση. Πάει για ένα Παναθηναϊκός 1-0. Και εδώ θα έλεγε. Ο Παναθηναϊκός βάζει δύσκολο στον εαυτό του. Κράζουν το Δόνι. Αν γιατί... και υπάρχει μια φάση που. Ναι, ένα κάτι. Ίσως έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Κράζουν το Δόνι γιατί. Μάλλον παίρνω πίσω το ίσως έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Ούτε εγώ. Υπάρχει μια μπάλια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει χέρι του Πας Γιάννενα και ανακαλύπτει επιθετικό φάουλ πριν το χέρι ο διαιτητής, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Μέστε. Αλλά του Παναθηναϊκού τα έχουμε με την ομάδα του, γιατί είναι όσο και να πεις από ομάδα εθνική σε 1-0. Οπότε υπάρχει και ένα ερωτηματικό για ποιος θα περάσει στους 8. Πανετολικός Πανιώνιος Κουλούρια, και αυτό ανοιχτό ζευγάρι έχω την εντύπωση. Χάσαμε το στοίχημα. Και Ξάνθη Άρης 0-1 και η αυλαία κλείνει σήμερα με τη ματσάρα, Κώστα, και χρήσατε Τρίκαλα Λαμία. Σωστό. 7,5. Είπε στη, goal, goal. Το Παναθηναϊκό, πες για τη σφαγή του Άρη. Κανονικό γκολ. Δεν είδα το παιχνίδι καθόλου. Κανονικό γκολ. Όχι, αρχίσαμε. Εγώ σας το λέω. Δεν το είδα, παιδιά. Μάλλον πάλι συνεχίσαμε. Με το VAR, που δεν υπάρχει το VAR, ναι, θα γίνουν τα ανθρώπινα λάθη. Δηλαδή, εντάξει. Κανονικότατο γκολ. Γι' αυτό λέμε να έρθει το VAR, Χρήστα. Θα είχαμε τελειώσει τώρα με το κακό είναι με το VAR, ότι άλλες φορές χρησιμοποιείται. Και άλλες φορές το VAR χρησιμοποιείται, όπως με τον Ευαγγέλου στο ΑΕΚ Άρης, για να χάνει ο Άρης. Συμφωνούμε όμως ότι το VAR χρειάζεται. 100%. Α, μπράβο. Και χθες φάνηκε επίσης ακόμη μια φορά κανονικότατο γκολ. Το οποίο γκολ τώρα λέει κάποιος, εντάξει, τι 0-1, τι 0-2. Δεν είναι έτσι. Το 0-2. Το 0-2. Καλά, καμία σχέση. Σε κάνει, κυπέλο, σε κάνει βέβαια, το Σάββατο. Σε κάνει το Σάββατο να βάλει στους 11 πιο βασικούς, γιατί ξέρεις ότι την Τρίτη θα κάνεις τουρισμό. Τώρα δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν ξέρεις τι ποδόσφαιρο είναι. Γίνεται μια στραβοκλωτσιά. Γίνεται 0-1 και στα ίσα. Ναι, και τρως μετά ένα γκολ και πρέπει να βάλεις 2. Και 1-1 να γίνει. Δηλαδή να προηγηθεί ο Άρης να γίνει 1-1, πάλι είναι το μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Φυσικά. Ενώ με το 0-2 πρέπει να βάλει και η Ξάνθη 2 γκολ. Πού να σε βάλει 2 χρόνια. Ακριβώς. Λογικά, Πεντακάθαρο γκολ,
και το σηκώνει το φίλε το offside ο βοηθός από την ΕΠΣ Θράκης. Άντε πες εσύ τώρα εμένα να μην είμαι κακύποπτος. Κατά τύχη. Από την ΕΠΣ Θράκης. Δεν το είδε. Ενώ δεν μπορώ να πω κάτι για το διαιτητή. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος. Θα μου πεις δεν το είχε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση με στην περιοχή κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις πότε ένας διαιτητής. Έχουν βγει διαιτητές, δεν το είπες. Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις πότε ένας διαιτητής έχει πρόθεση, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις οπότε, αν όχι πρόθεση, γουστάρει μια ομάδα παραπάνω, της δώσει και πέντε σπόρια, ας πούμε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εντάξει, δεν. Δεν ισχύει χθες με τον. Δεν το είδανε, Χρυσανθόρη. Είχε πρόθεση να μην κάνει τον γκολ. Υπάρχει η φωτογραφία. Ναι, είναι κανονικό. Ο βοηθός είναι ακριβώς στην ευθεία, είναι ο βοηθός. Είναι ακριβώς μπροστά του. Δεν το είδε. Δεν το είδε. Να πάει σπίτι του Κώστα. Δεν το είδε. Άρα είναι άχρηστος. Ναι. Άρα είναι άχρηστος. Δεν είναι καλός για να σειρίζει σε τέτοιο επίπεδο. Άρα είναι άχρηστος. Να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αναρωτιόταν φυσιολογικά ο Ένιγκ μετά το μάτς, γιατί εγώ του έκανα την ερώτηση κιόλας. Το ρώτησα στη Γερμανία, στο κύπελο έχετε βαρ. Λέει, έχουμε βαρ, λέει παντού. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί εδώ έχετε στο πρωτάθλημα και δεν έχετε στο κύπελο ανάμεσα σε δύο ομάδες Α' Εθνικής. Δηλαδή και στο Όφι ΠΑΟΚ έπρεπε να υπάρχει. Γιατί καταλαβαίνω στο Καλαμάτα Ολυμπιακός, μπορώ να το αντιληφθώ ότι στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του συστήματος δεν μπορεί να έχει στο κύπελο της Καλαμάτας. Όχι, θα έχει, δεν θα έχει, Χρήσανθε. Ή θα έχει όλα, δεν μπορεί να κρίνει. Γιατί? Θα έχει όλα τα μάτς. Πρέπει να έχει όλα τα μάτς. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή είναι Καλαμάτα Ολυμπιακός και δεν θα έχουμε βαρ. Μα αφού δεν έχει κρίνει. Εντάξει, να έβρισκαν λύση. Μα ποιο θα κρίνει. Δεν θα υπάρχει ο κανονισμός ότι οι ομάδες Super League, μεταξύ ομάδων Super League, αφού υπάρχει εγκατάσταση. Υπάρχει εγκατάσταση, ρε φίλε. Δουλεύει, θα το δουλέψει το Σάββατο, την Κυριακή. Παίζει κανονικά. Θα έχει βαρ. Ναι, δεν θα έχω αξιοπιστία σε δύο παιχνίδια κυπέλου, την ίδια. Αλλά επειδή λοιπόν δεν θα έχω στα δύο παιχνίδια αξιοπιστία κυπέλου, δεν θα έχω σε όλα. Αυτή η πατέντα μόνο στην Ελλάδα μπορεί να ισχύει. Μόνο στην Ελλάδα. Για να γλιτώσουν 5-6 χιλιάρικα από κάθε ματσία. Γιατί γι' αυτό έγινε. Για να γλιτώσει 5-6 χιλιάρικα. Η ΕΠΑ πληρωθεί και ο μισθός του Προέδρου, μάλλον. Τη ΕΠΑ. 5 χιλιάρο είναι περίπου. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο μπορεί και να γίνει. Πάντως επιβεβαιώνεται ότι για μία ακόμη φορά ότι δικαιωματικά ο Άρης πάλι φωνάζει δίκαια. Και μάλιστα για έναν βοηθό από την ΕΠΣ Θράκης. Ξάνθη Άρης, ΕΠΣ Θράκης. Βέβαια θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση της Ξάνθης. Γιατί χθες μου έλεγαν αρκετά πράγματα εκεί στην όμορφη Ξάνθη συνάδελφοι ξανθιώτες που ξέρουν και έχουν ψάξει πολύ περισσότερο το θέμα, το γνωστό ΠΑΟ Ξάνθη κτλ. Δεν είναι και τόσο σίγουροι αυτοί να ξέρει Στέργιο, αλλά εντάξει, να μην αναπαράγω τώρα αυτά που μου λέγαν οι άνθρωποι. Θα τα δούμε την Παρασκευή, είναι η πρώτη. Ναι. Αύριο. Μπράβο, αύριο είναι η πρώτη συνεδρίαση για το θέμα. Της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναβολή. Δεν μπορεί να πάρει πάλι αναβολή. Γιατί? Δεν γίνεται. Πήρε αναβολή την προηγούμενη φορά. Άμα αρρωστήσω εγώ που είμαι ο πρόεδρος, τι θα μου πεις να πότε θα αρρωστήσω. Δεν θα αρρωστήσει ο πρόεδρος, πήρε αντιβιωτικά, Κώστα. Αυτός ο πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα αρρωστήσει. Είναι χάλια. Αρρώστανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χάλια. Τώρα έχει καλά αντιβιωτικά, αντιγρυπικά έχει δώσει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ δυνατά. Και όταν είναι περιπτώσεις τέτοιες δεν θα αρρωσταίνουν, να ξέρεις. Ναι. Αρρωσταίνουν για άλλες υποθέσεις αυτοί. Σε υποθέσεις άλλων ομάδων θα αρρωσταίνουν. Αν με πιάνει ο Στέργιος. Εγώ σε πιάνω, Χρήστα, δεν θέλω να μπω στα μονοπάτια αυτά. Να μπούμε σε θέματα. Είναι σημαντικό το θέμα. Πάλι τα ίδια. Είναι σημαντικό το θέμα πάντως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αλλά να πω κάτι σε πολλούς φίλους Αριανούς που μου στέλνουν και ένα βιντεάκι του Τσουκαλά και του Τάκη. Δεν μου στείλαν αυτό που λέει για τον Σταύρο. Μου στείλανε ένα βιντεάκι το οποίο λέει, τέλος πάντων θα το περιγράψω. Λέει εν ολίγης ο Τάκης και ο Μάκης και ο Σάκης, πώς λέγονται αυτοί οι δύο, ότι την Παρασκευή πέφτει ο ΠΑΟΚ και πάει Γάμα Εθνική. Πέρα του το Γάμα Εθνική. Έτσι λέγανε. Αλλιώς, ναι, έτσι κι αλλιώς. Και να έπεφτε, δεν θα πήγαινε Γάμα, θα πήγαινε Β', αλλά να ενημερώσω λοιπόν, γιατί μου το στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι του Άρη και μάλιστα λένε γιατί δεν τα λέτε. Δηλαδή παίρνουν μία μπουρδα την οποία λέει ο Τάκης και ο Σάκης και ο Μάκης επειδή είναι κατά του ΠΑΟΚ και θα πρέπει λίγο όλοι να φιλτράρουμε το τι ακούμε και όχι αν είναι κάτι κατά του ΠΑΟΚ να το παίρνει ο Αριανός και να λέει και τον Αριανό δημοσιογράφο γιατί δεν τα λέτε. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε ως δεδομένο για να μην τα λέμε τον Τάκη Τσουκαλάρη Χρυσαθέ. Και λέει λοιπόν, το λέω δημόσια γιατί μου το στείλαν πάρα πολύ. Αυτοί που στο στείλανε εντάξει λίγο να φιλτράρουν καλύτερα. Λέω τα λοιπόν, όχι, πέρα, εντάξει ο κόσμος δεν ξέρει νομικά. Καλά τώρα τον Τσουκαλά περιμένει να ενημερωθεί για το αν θα πέσει ο ΠΑΟ. Μια περίπτωση και λέει είναι καραμπινάτε. Επειδή άκουσα αρκετά αποσπάσματα. Κάτσε να σου τελειώσω. Καταρχήν, πάρα πολύ απλά. Θα σας πω όλοι εσείς, φίλοι του Άρη και τα λοιπά, που μπορεί να έχετε μία
συγκεκριμένη άποψη για το τι πρέπει να γίνει με την περίπτωση ΠΑΟΚ Ξάνθης, και εγώ έχω μία άποψη, αλλά πρέπει να ξέρετε και τι λέει ο νόμος. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, φίλοι μου, και εδώ είναι η μεγαλύτερη μπούρδα που λέει ο Τάκης, δεν αποφασίζει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα κάνει μία εισήγηση και θα πει: θεωρώ ότι υπάρχει πολυδιοκτησία ή ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία. Αν θεωρήσει ότι υπάρχει ή υπάρχει θέμα πολυδιοκτησίας ή υπάρχει τέλος πάντων κάτι μεμπτό στην όλη υπόθεση που να άπτεται των αρμοδιοτήτων των πειθαρχικών επιτροπών, θα γράψει μια έκθεση και θα πει: γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι υπάρχει παρανομία. Έλα εδώ εσύ, Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Εκεί θα σταλεί μια επιστολή και πάρε μια απόφαση. Θα πάνε μετά οι ομάδες στην ΕΠΟ, στην Πειθαρχική Επιτροπή, σε πρώτο βαθμό. Θα πει ο ΠΑΟΚ τα δικά του, θα πει Ξάνθη τα δικά του, θα πει ο Ολυμπιακός τα δικά του, θα πει και ο Κουγιές, γιατί κάνει και προς τις παρεμβάσεις τα δικά του. Αφού βγει μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, θα πάμε σε δεύτερο βαθμό. Αφού βγει μια απόφαση στο δεύτερο βαθμό, θα πάμε σε τρίτο βαθμό στην Ελληνική Ποδοσφαιρική, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Και μετά το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχουμε και ΚΑΣ. Αν και λένε ότι στις υποθέσεις αυτές πλέον δεν μπορείς να πας στο ΚΑΣ όταν είναι εντός συνόρων. Άρα, καμία απόφαση δεν θα βγει αύριο για υποβιβασμό ή αθώωση. Ακόμα περιμένουμε ότι χρήσατε την ετοιμιγορία της Πειθαρχικής Επιτροπής για την υπόθεση των στημένων αγώνων εις βάρος του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άλλο. Που υποτίθεται πριν από τρεις μήνες την είχε αναλάβει και ψάχνει τα να δει αν υπάρχουν ευθύνες και τιμωρίες. Τι είναι αυτό, χρήσατε. Η Επιτροπή, ναι. Υπάρχει συγκεκριμένο τίτλο, είναι άλλη Επιτροπή. Άλλη Επιτροπή, ναι. Πώ τη λένε. Εκτελεστική. Όχι, όχι, δεν είναι εκτελεστική γραμματεία. Στην Πειθαρχική έχει πάει ο Χρυσάντο Φάκελος. Δεν είναι στην Πειθαρχική, είναι στη διερεύνηση, την Επιτροπή. Αν κάποιος φίλος τώρα μου διαφεύγει, ο τίτλος, ναι, της διερεύνησης τέτοιων, ναι, τέτοιων υποθέσεων. Πουθενά, δεν, δηλαδή. Δεν είναι Πειθαρχική Επιτροπή. Πειθαρχική είναι, Χρυσάντο, θα μου δώσεις δύο λεπτά. Αφού πω το εξής, μιας και ανέφερες τα παιδιά εκεί από τον Πειραιά, είναι ξεφτύλα για τη χώρα να έχουν αυτοί δημόσιο λόγο. Και να λένε ότι τους καπνίσει με το χειδαιότερο τρόπο. Και να μην τους ακουμπάει κανένας. Στο ίντερνετ είναι. Γιατί είναι τα αγαπημένα παιδιά του Βαγγέλη. Στο ίντερνετ είναι εκπομπή. Στο ίντερνετ είναι. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Ωραία, βγες εσύ στο ίντερνετ. Εγώ είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Αυτή δεν είναι. Αν του κάνεις μήνυση όμως, θα κινηθεί διαδικασία. Γιατί δεν του κάνει κάποιο, είπα, ΠΑΟΚ μήνυση. Εγώ λέω ότι αν κινηθείς νομικά, τότε θα υπάρξει. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτα. Θα έπρεπε να υπάρχει με αυτά που λένε. Αλλά εγώ σου λέω ότι αν του κάνεις μία αγωγή, μία μήνυση. Γιατί του κάνει πάει ΠΑΟΚ. Εγώ λέω θα έπρεπε να του κάνει. Με αυτά που λέει για τον ΠΑΟΚ. Δεν του κάνει όμως. Δεν το θεωρείς και εσύ περίεργο. Θα έπρεπε να κάνει, Χρήσανθε, αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας. Συμφωνώ. Δεν το κάνει όμως αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας. Εγώ σφαιρικά του βλέπω το θέμα. Όπως έκανα, σου πω κάτι. Εγώ ντρέπομαι να υπάρχουν στη χώρα τέτοιες εκπομπές. Και να μην του κουμπάει κανένας. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ σου ξαναλέω όμως. Σε προσβάλλει λοιπόν εσένα και δεν του κάνεις μήνυση. Δεν είναι άξιο απορίας αυτό. Συμφωνώ ότι πρώτα πρέπει αυταπάγγελτα. Αλλά ξαναλέω, γιατί δεν του κάνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις πόσες τέτοιες υπάρχουν καθημερινά. Απλά δεν είναι ο Τάκης και ο Μάκης και ο Σάκης και ο Ράκης. Για να μην πολλώσεις στο κλίμα. Ή για να μην τους κάνει μάγκες απλά. Να μην πολλώσεις στο κλίμα. Κι άλλο εννοώ, τέλος πάντων. Να μην τους κάνει μάγκες, Χρυσανθέ. Είναι μια λογική αυτή. Ωραία, άστο λοιπόν να βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να λένε ότι του κατέβει στο κεφάλι. Γιατί πραγματικά λένε ότι του κατέβει στο κεφάλι. Εντάξει, εδώ λένε ότι θέλουν ο Καραπαπάς και ο Θοδωρίδης και δεν του κουμπάει κανένα. Αυτοί πώς, γιατί αυτοί τρώνε πρόστιμα αυτό το ένα το άλλο. Γιατί... Ναι, ναι, τρώνε πρόστιμα. Ε, τρώνε, 30 χιλιάρικα έφαγε. Πώς 50 ομιλίες έχει κάνει, 50 εκπομπές έχει κάνει ο Κυρσάβας. Εντάξει. Έχει κληθεί για τη μία. Έχει δημόσιο λόγο, τι να κάνουμε τώρα. Πάλι είναι αντιπρόεδρος. Επιτιμή. Λοιπόν. Ο κύριος Καραντώνης. Ναι. Σφυρίζει το Λάρις Άρης. Έχει σφυρίξει το Ξάνθη Άρης, γιατί σου εκείνο το επικό κόρνερ στο τέλος. Αλλά γενικότερα δεν είναι. Ναι, ρε φίλε. Ήμαρτον. Είναι ένα κόρνερ. Ναι, που θα έπαιρνε γκολ. Πήγα να πω ότι ήταν καλό στο μάτι. Επέστρεψε, αλλά ένα στο κόρνερ. Άσε με, Χρύσανθε, τώρα, άντε. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Το κόρνερ είναι ένα παίκτη τη Ξάνθη. Μόνο του στο 95. Μπράβο. Μόνος του, ναι, και κάνει ένα σουτ μόνος του στα Περιστέρια. Πάει μπάλα έξω από το γήπεδο. Και το δίνει κόρνερ. Ε, ναι, ρε φίλε. Αλλά εκεί πέρα το βλέπεις λίγο περίεργα. Δεν ήταν μόνος του. Άμα το έτρωγε στον κόλ, δεν ήταν μόνος του. Μόνος του ήταν, Κώστα. Και έδωσε κόρνερ. Γι' αυτό το λέω επικό κόρνερ. Μόνο εδώ λοιπόν το κόρνερ. Μόνο εδώ το κόρνερ του Καραντώνη. Κατά τα άλλα, ο Καραντώνης εκείνο το μάτι ήταν καλός. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Ο Καρατζίκας μου έχει δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, αλλά εντάξει.
Αναπλάγιο. Τι. Όχι. Πλάγιο, το πλάγιο του Ντέζε το λέγατε εσείς μέσα στο 4-0. Οχ. Λοιπόν, ναι. Έχει δίκιο ο Στέργιο. Στη φάση που πήγε το πρώτο γκολ είχε δώσει ανάποδο πλάγιο ο Κασναφέρης. Έχει δίκιο ο Στέργιο. Λοιπόν, δεν το έλεγα εγώ το πλάγιο. Και ΒΑΡ θα είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος Αρκαδίας, το αστέρι αυτό της διαιτησίας. Μια χαρά. Ο Διαμαντόπουλος δεν θα το έλεγα το μια χαρά. Αλλά τέλος πάντων είναι ΒΑΡ. Αν τα διαρκείας ισχύουν και για το κύπελο. Όχι, τα διαρκείας δεν ισχύουν για το κύπελο. Γιατί? Δεν θα έπρεπε. Τι θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα κληρωθείς και ναι, σωστά. Ναι, δεν μπορείς καταρχήν να τα βάλεις. Ούτε σε εμάς ισχύουν. Στον Πάοκ είναι μέσα. Στον Πάοκ είναι μέσα, πάω κολλέ. Όλα τα παιχνίδια. Πάω κολλέ. Έχει λεφτά ο πρόεδρος. Θα είναι μέσα. Μεταγραφές δεν κάνει απλά. Δεν μπορεί να κάνει. Αντίθετα πουλήσει. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει λεφτά άρα. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει λεφτά. Ναι, αγοράζει η ομάδα της Βραζιλίας, γράφουν οι Βραζιλιάνοι. Δεν έχει ασφαλιστεί και φορολογική ενημερότητα. Κάποτε αυτό δεν λέγαμε. Λεφτά έχει. Δεν μπορεί να κάνει, λένε οι κακές γλώσσες. Θα κάνει μια χαρά. Αν χρειαστεί θα κάνει. Φου που. Αν χρειαστεί θα κάνει. Βόλος Ξάνθη Κομίνης. Αλίμονο. Το μεροκάμα τον αυγαίνει. Α. Για τον χειρότερο και πιο ψεύτη Έλληνα διαιτητή όλων των εποχών. Εντάξει, που έσφαξε τον Άρη μαλωμένος με την αλήθεια. Που κατέστρεψε ένα πρωτάθλημα βασικά. Με μια απόφαση. Η ενοχή το πρωτάθλημα του το κατέστρεψε αυτό, αυτός που μπήκε με το όπλο Κώστα. Όχι ο Κομίνης. Ήταν... Ο οποίος παρεπτός μια που λέτε για αναβολές, πότε θα γίνει η δίκη του. Για εκείνο το θέμα. Αλήθεια. Να σας ενημερώσω εγώ επειδή είμαι ο καλύτερος ρεπόρτερ όπως λέτε, γιατί δεν τα λέτε εσείς. 16 Ιανουαρίου. Μεθαύριο δηλαδή. Την Τετάρτη. Θα αναβληθεί. Η Τρίτη ή η Τέταρτη. Αναβολή. Γιατί εκεί δεν λέτε που αναβάλλονται. Θα έρθει. Να κάτσει ενώ στο. Κατηγορούμενος είναι. Ναι. Με όπλο στο γήπεδο μπήκε. Τι ήθελες να είναι. Δεν φαινόταν κατά λάθος. Δεν ήταν. Το είχε νόμιμο. Δεν. Περίμενε. Το οποίο κατήγε νόμιμο. Δεν επιτρέπεται να το έχει στο γήπεδο. Πρέπει να το δηλώσει νομίζω. Όχι. Απαγορεύεται από τον αθλητικό νόμο. Και τότε απορώ με τον κύριο Γεροντίδη. Ποιος είναι και πρώην αστυνομικός διευθυντής. Δεν και στα μέτρα τάξης του Άρης Πάοκ το περίφημο που βρίζεται. Ο κύριος Γεροντίδης ήταν υπεύθυνος στα μέτρα τάξης. Τον προσλάβατε μετά. Στην, όπως γίνεται με πολλούς από ό,τι βλέπω τη αστυνομία. Χρήσατε και εσείς έχετε υπεύθυνο αστυνομίας. Άστο τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος. Όλες οι ομάδες. Ο Άρης στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Στο μπάσκετ. Ποτέ. Δεν είναι ο συγκεκριμένος. Πριν από 30 χρόνια ήταν. Α. Ναι, φίλε. Όλες οι ομάδες όλα φεύγουν. Όχι. Δεν φεύγω την Παρασκευή από την υπηρεσία και τη Δευτέρα. Πάω και προσλαμβάνω με Κώστα, είναι διαφορετικό Κώστα μου. Μην αρχίσω τώρα Κώστα τις ιδέες και τις άλλες υποθέσεις Κώστα. Έτσι πες τα, γι' αυτό τα λέω. Γιατί σέβομαι το τεκμήριο της αθότητας. Του ενός εκ των δύο. Αλλιώς θα έλεγα. Αλλιώς θα έλεγα. Και που ήταν και που υπηρετούσε η μαμά και που πήρε απόσπαση. Και πώς έφυγε και πώς ήρθε και τι γίνεται με 15 υποθέσεις ακόμα. Και ποιες υποθέσεις χειρίστηκε. Άστο, δεν χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν. Και τι έγραφε στο Facebook. Και τι έγραφε στο Facebook. Στο Facebook ότι έγραφε φίλε ότι έχει όρκες, ασμα, όχι, ήταν στην αρχική βία, μόνο εντάξει. Το λέει όλα. Τέλος πάντων, άστο αυτό το συμπέρασμα, υπάρχει δικαιοσύνη, είναι ήδη υπό διερεύνηση και η κυρία. Λοιπόν, το θέμα μου είναι ότι αυτόν το που βρίζαν τον Γεροντίδη, λέγαν ότι αυτός μεροληπτής υπέρ του Άρη, ότι έπινε ουίσκι στη σουία της Παϊάρης και σε βεβαιώνω, δεν έπινε κανένα ουίσκι, δεν είχαμε ουίσκι να αγοράσουμε για να μας βάλει να πιει και αυτός, γιατί ήμουν εκεί ήμουνα. Να σας πάρουμε, ναι. Και αυτός λοιπόν που τον βρίζαν ότι το ένα και το άλλο και πήγε και έβαλε την αποστολή από εδώ και έκανε εκείνο, τον προσλάβανε μετά. Και είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Αυτός λοιπόν πήγε και είπε ότι το κατέχει νόμιμα. Και δεν είπε μια παραγραφούλα που λέει ότι σε αθλητικούς χώρους απαγορεύεται να έχεις το όπλο μαζί σου. Φυσικά δεν το έχεις δηλώσει να είναι ότι το έχεις μαζί στο γήπεδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τέτοιοι άνθρωποι με πολλά χρήματα είναι φυσιολογικό και ασφάλεια να έχουν. Και φουσκωτούς να έχουν και με όπλα να έχουν και να έχουν και οι ίδιοι. Και πολλοί κουβαλάνε χρυσάφι. Όπλα. Το καταλαβαίνω 100% και το βλέπουμε καθημερινά το γιατί. Από εκεί και πέρα όμως, στο γήπεδο δεν είχε δικαίωμα να το έχει μαζί του. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ποινική δίωξη. Γιατί αν είχε δικαίωμα να το έχει μαζί του, δεν υπήρχε ποινική δίωξη. Θα είχε μία νόμιμη, θα βγάζει την άδεια. Για σπίτια, ορίστε. Η άδεια οπλοφορίας μου. Α, παρακαλώ, περάστε. Πού θέλετε να πάτε στα ποτήρια των διαιτητών με το όπλο. Παρακαλώ, περάστε με πάντα στα ποτήρια των διαιτητών με το όπλο. Δείξτε το απλό. Απλά. Δεν χρειάζεται τις πολλές φορές σε πυροβολής κανένας, αλλά άμα πας το βάλεις. Καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε, πώς είναι Καλαντώνης. Βάζει το όπλο πάνω στο γραφείο. Θα ήθελα σήμερα να τι γίνεται, πώς πάτε, ότι ναι. Περιμένουμε, εμείς θέλουμε το 50-50, το ξέρετε, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα θέμα για το 50-50. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι συμβαίνει. 16 Ιανουαρίου θα πας δικαστήριο να το καλύψει το θέμα. Όχι, ρε, τι να πάει.
Θα πας εσύ, Κώστα? Θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Δικαστικό ρεπορτάζ είναι. Έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω να εκτίθεσαι, Χρήστανε, και να χαίρεσαι με αυτά που λες. Να εκτίθομαι. Δεν ξέρω αν τα λέτε μεταξύ σας όταν βρίσκεστε ή ρεπόρτερ του Άρη, φίλοι του Άρη γενικότερα. Να εκτίθομαι εγώ. Μπήκε ο άλλος με το όπλο μέσα και εκτίθομαι εγώ. Εντάξει, έγινε. Το οποίο κατήχε νόμιμα και το οποίο δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Πλην ενός φωτογράφου. Κώστα! Δεν το έβγαλες σε κοινή θέα. Έρε Στέργιο τώρα και εσύ. Έρε Στέργιο τώρα. Άκου λίγο και εκτίθομαι εγώ. Δηλαδή θες να πεις ότι αν δεν το βλέπω φωτογράφος ναι. Και εκτίθομαι εγώ. Στέργιο μπήκε έτσι. Στέργιο, έτσι. Πώς, αν δεν υπήρχε έτσι. Ο φωτογράφος θα μας είχατε βγάλει τρελούς και ψεύτες. Δεν θα είχες πάρει χαμπάρι, Χρήσανθε. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί που ήταν μέσα στο γήπεδο το πήραν χαμπάρι. Δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Θα το έλεγε ένας και δεν θα γινόταν τίποτα. Από τη φωτογραφία πήραν χαμπάρι όλοι στα αποδυτήρια. Το τι παίχτηκε. Δεν πήρε χαμπάρι κανένας, πίστεψέ με. Και ξεκινήσαμε. Ούτε μισός άνθρωπος. Από τον Κομίνη ξεκινήσαμε το όλο αυτό. Έτσι. Ναι. Πάτε από αυτόν ξεκινάει. Από τον Κομίνη ξεκινήσαμε. Που έκρινε ένα πρωτάθλημα μια χρονιά. Όχι, για τον Χρήσανθο ο Ιβάν το έκρινε. Αν δεν έπαινε ο Ιβάν μέσα, θα έχεις πάρει το πρωτάθλημα, να ξέρεις. Όσο και αν θέλετε να τον καλύψεις, μπορεί, ναι, μπορεί. Αν μπορεί, δεν πιθανό έπαινε αυτό. Μέσα, πιθανό αυτό, Στέργιο. Ακύρωση του γκολ έκανε. Κάνεις λάθος. Ακύρωση του γκολ. Στο φύλλο αγώνα έκανε ένα μηδέν. Κατοχύρωσε στο φύλλο αγώνα. Χρήσανθε πάλι. Έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι, δεν κατοχύρωσε τον γκολ εκείνη την ώρα. Ναι, αγόρι μου, μετά στο φύλλο αγώνα το έγραψε. Ποιο φύλλο αγώνα. Αν δεν έμπαινε ο πρόεδρος. Και δεν έμπαινε ο κόσμος που πιστεύω θα έμπαινε ο κόσμος μέσα. Θα είχαμε παιχνίδι. Ναι. Ο Κομίνης φύριξε, τον γκολ ακυρώνεται, παίξτε. Ξαναπήγε στα αποδυτήρια μετά. Ξαναπήγε ότι... γιατί έγινε όλο αυτό που έγινε. Ωραία. Αν δεν γινόταν αυτό που έγινε, θα είχαμε παιχνίδι. Να μην έμπαινε ο Γιάννης. Χρήσανθε. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Κωστά, βλέπεις μέχρι εδώ. Ναι. Ωραία. Δες το κόρνερ. Της ξάντης. Δες. Λοιπόν, σουτάρει αυτός. Αυτό το πράγμα το έδωσε κόρνερ. Είχε παίκτη όμως μπροστά του που είπες. Ναι, πολύ τσαρούχη ήταν όντως. Ρε φίλε. Δεν το έδινα ούτε εγώ. Ρε φίλε, είναι αυτό τώρα. Ούτε εγώ. Αυτό έδωσε κόρνερ, αυτό είναι επίκο. Το είδες εσύ. Το έχεις δει. Είπα, δεν το έχω δει. Όχι. Δεν είχε καλή οπτική γωνία, καλή θέση μπορεί να μην είχε και να νόμιζε ότι κόντρα, ρε Χρήσανθε, εντάξει. Κώστα. Χρήσανθε. Γι' αυτό θα κάνεις, Χρήσανθε, άλλα 30 χρόνια να πάρεις κύπελο. Oh, 40-50%. Φέτος θα το πάρει. Έκανες μία νίκη καθαρή και κάθε εξασχολήσεις. Και ψάχνεις το κόρνερ. Με το κόρνερ, με τον Ιβάν Σαββίδη, με το όπλο. Τον Ιβάν Σαββίδη ασχολούμαι γιατί είσαι Άρης. Είναι γι' αυτό. Είμαι Άρης γιατί είμαι ο μόνος που δεν έχω σκύψει. Θα κάνεις άλλα 51 χρόνια να πάρεις κύπελο. Όχι ο μόνος. Εσύ που να πας, εσύ είσαι. Όχι ο μόνος. Εγώ είμαι εκεί που είμαι γιατί δεν έσκυψα. Εσύ έσκυψε αρχικά. Και ούτε πρόκειται να σκύψω ποτέ. 300 του λάμπρου και έσκυψε. Όχι εγώ. Οι βλάκες που έκαναν τη διοίκηση τότε. Αυτός όχι εγώ. Αυτό σου λέω. Ο Άρης δεν υπάρχει κανένα. Όχι εγώ. Ο σύλλογος, ούτε ο κόσμος, ούτε οι αρχές. Δεν υπάρχει κανένα παράγοντα που. Ο Άρη που να έσκυψε στον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Σκύβουν σε άλλους. Σε άλλους υπάρχουν περίοδοι που παράγοντες το κάνανε, ναι. Μήπως το κάνουν και τώρα. Όχι, δεν σκύβουμε σε κανέναν. Νομίζω ότι η Επιτροπή Πούλιτζερ πρέπει πραγματικά να μας κρατήσει την εκπομπή κάθε μέρα. Να την έχει στο αρχείο τη. Λοιπόν, θα είναι δώσουμε εισιτήρια θα δώσετε. Που μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας, ναι, σωστά, Κώστα. Σωστά. Ο καθένας λέει την άποψή του και ο κόσμος, όπως είπε σωστά ο Στέργιος, σωστά. Κρίνει. Άλλοι τώρα να λέμε σάλια μάλια και το κακό σε ένα πάτημα, όχι. Λοιπόν, Στέργιο, δες το τέτοιο. Δες το κόρνερ που δίνει. Με τον αίμαν τερματοφύλακα. Πιο πριν, ρε. Να μην μπορώ να κάνω. Τη βρήκε πιο πριν, ρε. Λοιπόν. Στέργιο, χορηγούς θα πούμε. Ο πολύ καλός κατά τα άλλα σε εκείνο το μάτς, έτσι. Ναι, μας είπε σε καρτόφορο στο κόρνερ και μας λες πολύ καλός. Ναι, φίλε, γιατί άμα φάω το κόρνερ. Χορηγούς θα πούμε. Αν το φάω. Τι ακούμε, ρε. Με ένα τερματοφύλακα ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει έξω, έτσι. Που είχαν οι άλλοι απόλυτη ευστοχία σε όλα τα κόρνερ μέχρι εκείνο το μάτς. Χρήσανθε, μπορείς να κερδίσεις με στη Λάρισα. Μπορώ, Κωστά, όπως φαίνεται. Οπότε, αυτό τέλειωσε. Όπως βλέπεις, ο μεγάλος Ένινγκ. Έχει 4 στον Μπάουκ, 4 στον Βόλο, 4 στον Παναθηναϊκό. Θα τα εξωτερίζεις. Στο μεταξύ διαβάζω, Κώστα, προφορική συμφωνία λέει με Ένινγκ για ανανέωση αυτό. Ναι. Εάν βγει ο Άρης Ευρώπη. Άντε ρε, κάνε καμιά δουλειά ρε. Δεν σου λέω σε εσένα, δεν ξέρω. Όντως, αλήθεια. Το διάβασα. Το έγραψε ρεπόρτερ που γράφει στη Φόρτσα και στο SDNA. Δεν το έγραψε ρεπόρτερ Άρη αυτό. Ναι, και τι να κάνω εγώ. Συνάδελφος στη Φόρτσα. Πω. Εγώ το σχολιάζω. Ο άλλος με παίρνει τηλέφωνο λέμε στον αέρα. Κάντε καμιά δουλειά. Δεν το γράψαμε εμείς. Στον αέρα είμαστε. Δεν το γράψε το ρεπορτάζ του Άρη. Έκανε μια κουβέντα, πρόσεχε λίγο. Έκανε μια κουβέντα όντως ο Καρυπίδης με τον Ένινγκ και του είπε ο Καρυπίδης: βγάλει την ομάδα Ευρώπη και θα τα βρούμε. Και πήγε ο άλλος και έλεγα:
Συμφωνία Ένιγκερ. Άρα έχει δίκιο το ρεπορτάζ. Γιατί? Δεν είναι. Έχει δίκιο το ρεπορτάζ. Φάγατε κεφαλιά πάλι. Έχει δίκιο με το λες έτσι. Φάγατε κεφαλιά. Κώστα, εμείς δείξαμε κεφαλιά όταν ήρθε ο Ένιγκερ. Το ιόνιόνιόνιόνιόνιόνιό. Εντάξει. Λοιπόν. Πέντε εισιτήρια για το Power Coffee. Αυτά πες μας. Ποιο? Για το Power Coffee. Την επόμενη Τετάρτη. Τι είναι αυτό? Στις 3 το μεσημέρι. Πάω κάκι έχω ραγόρι. Για πάω κάκι δώσαμε. Δώσαμε. Τι δώσατε? Τι άλλα δώσατε? Δεν δίνω άλλα. Τελειώσανε. Το είπα και χθες. Τελευταία μέρα. Η χθεσινή. Για πάω κόφι, 5 εισιτήρια. Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Ναι. Μια χαρά ώρα. Δεν θα έχει τόσο πολύ κρύο. Ο Λάμπρου θα παίξει. Πιστεύω δεν θα έχει. Ούτε εσάς. Δεν με απασχολεί αν παίξει ο Λάμπρου Κώστα. Έχω κουραστεί με το Λάμπρου. Αν θα παίξει ή δεν παίζει. Ούτε εσάς δεν θα πάτε ούτε εσείς στο γήπεδο. Εγώ πώς θα πάει, τι λες? Γιατί? Εγώ θα πάω. Επειδή έλεξε 0-3. Κώστα. Εντάξει. Το κήπεδο θα είναι άδειο. 10.000 κόσμο θα έχει ο λαός και τέτοιο. Παίζει Κώστα την Κυριακή, πάω ΚΑΕΚ. Θα πάνε όλοι. Θα πάνε. Και θα ξαναπάνε την. Πότε είναι? Τετάρτη. Την Τετάρτη, τη Τρίσιο. Θα πάνε. Θα πάνε. Θα πάνε. Τα διαρκεία ισχύουν, Στέργιο. Μια χαρά είναι, θα πάνε τα διαρκεία. Σε αντίθεση με άλλου, Στέργιο. Ναι, βέβαια. Πέντε εισιτήρια για το Power Coffee. Όσοι πιστοί, στείλτε μήνυμα. FM κενό. Όνομα τεπώνυμο, βάλτε και τη λέξη ΠΑΟΚ στο 545526. Τάχασες. Θυμήθηκε το όνομα τεπώνυμο. Βάλτε και το όνομα τεπώνυμο. Ναι, ναι, ναι. Τρομοκρατήθηκε. Δεν μου στέλνετε και τα μόλτο και αυτά. Τα έχουμε 50.000 φορές. Κάθε φορά τα ίδια μου στέλνετε. Τι μόλτο, παιδιά, επιχειρήματα είναι αυτά. Όχι, ότι και αυτοί δεν σκύβανε να είσαι στο Παναθηναϊκό. Σταματήστε, τα είπατε, εντάξει, άντε, φτάνει. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής στο Βαλέντε Σπορ. Έχουμε! Έχουμε! Άρης Ηρακλής, ναι. FM κενό. Ματσάρα. Άρης ή FM κενό Ηρακλής. Τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. FM κενό Σούλερ και το στέλνετε στο 54526. Με ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Θε να δώσω και για το Άρης Ξάνθη. Ναι, δώσε. Πέμπτη είναι σήμερα. Πόσο με νοιάζει. Που Άρης παίζει, έπαιξε Τετάρτη. Ναι, παίζει Σάββατο. Και άλλη αδικία. Είναι σκάνδαλο, ναι. Σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο με αυτή την ΕΠΟ που θα βουλιάξει το καλοκαίρι. Μαζί με τις προσδοκίες σου. Θα φύγουν, θα εξαφανιστούν αυτοί. Θα έχει πάρει και άλλο πρωτάθλημα όμως τότε. Θα σου πω τι θα πάρει. Υπάρχει Άρης, φίλε, φέτος. Έτσι γελούσε. Είμαι με Χρύσανθο, είμαι με Χρύσανθο. Σε κέρδισε, φίλε, μην μιλά. Τεσαρέα έφαγε. Θα σκίσω τώρα, περίμενα. Τεσαρέα. Το υπάρχει Άρης που κολλάει, δηλαδή ότι είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Παρά 25 είναι, Χρυσάνθε. Μισό λεπτό. Παρά 25 είναι. Να το εξηγήσει που, τι σημαίνει υπάρχει Άρης. Ότι. Θα του κόψω το πρωτάθλημα, δεν το είπα. Τον κέρδισες. Ήδη. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις. Πάμε σε διάλειμμα, Χρυσάνθε. Βάλε διαφημίσεις. Έχω ηχητικό. Θα το βάλεις μετά. Έχω ηχητικό που δεν το ξέρω. Να μας ακούσουν μετά. Συγχαρητήρια. Βάλε διαφημίσεις. Να βάλω. Ναι, ναι, βάλε. Λοιπόν, βάζω διαφημίσεις, φίλε τότε. Και θα συνεχίσουμε. Στείλτε μηνύματα για εισιτήρια όλοι εσείς που μας ακούτε και τις απόψεις σας για όλα αυτά τα τρομερά που ακούτε και σήμερα εδώ από το Λίμπερο. Ναι, την πραγματικότητα δηλαδή. Την αλήθεια δηλαδή. Ναι. Είναι, όχι, η αλήθεια του καθενός. Αντί να ακούτε τα σάλια και τα μάλια. Η άποψή μας είναι. Άποψη για άλλη μέρα. Μην πλατιάζουμε. Μετά τα πούμε. Έχουμε δύο ώρες. Έχει μόνο άποψη. Έχουμε δύο ώρες. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Είχε μια εμπλοκή η μουσική μας. Τώρα είναι η Dialog για όσους ψάχνουν δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια. Απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άψιστα γερμανικά, γιατί η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι θέσεις που προσφέρει αφορούν τη διευθέτηση τηλεφωνικών παραγγελιών. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλής μέσω τηλεφώνου. Είναι σημαντικό νομίζω. Οπότε μπαίνετε στο dialog.gr, βλέπετε και τα προνόμια που σας δίνει η Dialog σε όσους επιλέξει από αυτούς που μιλάτε και διαβάζετε άψιστα γερμανικά, ξαναλέω. Πάρα πολλά προνόμια. Μισθός μηνιαίος 1.100 ευρώ τουλάχιστον, 3 εβδομάδες εκπαίδευση και αντιπληρωμένη από τη Dialog και πάρα πολλά ακόμα προνόμια. Υπάρχει δημοσίευμα στη Βραζιλία που αναφέρει ότι ο δισεκατομμυριούχος Ιβάν Σαββίδης σχεδιάζει να αγοράσει βραζιλιάνικο σύλλογο. Υπάρχει το όνομα της Παρανά ή της Φορταλέζα ως υποψήφιοι στόχοι και τονίζεται ότι την υπόθεση τρέχει ο Γιώργος Σαββίδης, του οποίου η ιδέα ήταν να αγοράσει ο Ιβάν Σαββίδης είτε σύλλογο εξ ολοκλήρου, είτε να μπει στη μετοχική σύνδεση ενός βραζιλιάνικου συλλόγου. Με Skype θα... Είναι κάτι πρωτόγνωρο εάν συμβεί για ελληνική ομάδα. Το συνηθίζουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, τεράστια κλαμπ να έχουν... Ναι. Να έχουν, ναι. Έχουν και, αγοράσει, στην Ευρώπη, δηλαδή... και στην Ευρώπη και να έχουν σχέση με ομάδες της Βραζιλίας. Είτε ξέρεις... υπογείως είτε υπεργείως. Α, δηλαδή υπάρχει κάποιο... Γιατί υπάρχει
η τεράστια δεξαμενή που αφορούν τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές. Εκεί όμως είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω. Το να το βγάλουν από το μυαλό τους οι Βραζιλιάνοι μου φαίνεται λίγο χλωμό. Δηλαδή, αν ήταν στη Ρουμανία, στη Σερβία, Τουρκία, μπορεί να σου έλεγα. Αλλά στη Βραζιλία να βρέθηκε ένας και να σκέφτεται τον Ιβάν Σαββίδη για να κάνει σενάριο. Όχι, πήγε ο μάνατζερ του Ζάμπα. Ναι, λέω Ζάμπα. Του Ζάμπα, ο οποίος είναι σε αυτά. Γιατί μπλέκει και εκεί πέρα έχουνε, το έχουν με την. Με ιδιοκτησία παικτών, μάνατζερ, έχουν ποσοστά σε ομάδες, έχουν τέτοια πράγματα. Και σου λέει, να ορίστε, καταρχήν τι νομίζεις, θα πάει ο ίδιος. Θα βάλει το Στέργιο. Θα βάλει τον Λίνο. Το Λίνο. Πρόεδρο. Ορίστε, μια χαρά. Τέλος πάντων, θα δούμε που θα έχει το θέμα. Έχει το ενδιαφέρον. Ο Λίνο. Ωραίος. Ψηλό αριστερό, μπακ. Δεν ξέρω τώρα αν προκύψει κάποια άλλη ομάδα πέρα της Παρανά ή Φορταλέζα. Θα δούμε πώς έχει το θέμα. Παρανάφιλε. Για τους διαιτητές του ντέρμπι της αγωνιστικής. Ναι, δεν μας είπες. Πάω ΚΑΕΚ, ο Ισραηλινός Όρεν Γκρίνφελντ. Όρεν Γκρίνφελντ. Είναι το παλικάρι που σφύριξε το παιχνίδι Ολυμπιακός Μπασάκ Σεχίρ και έσφαξε με τη χατζάρα την Μπασάκ Σεχίρ. Για όσο έχουν δει το παιχνίδι. Αυτός ο εξαιρετικός. Μοίραζε κάρτες αβέρτα, φίλε... χωρίς λόγο. Αποβολή ανύπαρτη υποτίθεται σε χτύπημα στον Καμαρά. Γελούσε όλος ο πλανήτης. Υπήρξε λοιπόν ένας μπρόξιμο. Καλά τους έκανε τους Τούρκους. Υπήρξε ένας μπρόξιμο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Μπασάκ Σεχίρ. Άρα θα πάει ο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, που θα σφυρίξει το κυριακάτικο παιχνίδι. Και... αυτός είναι διαιτητής. Ναι, αυτός. Αυτός που είχε στο 0-1. Και... ναι, αλλά έχει δώσει, δεν λες ότι έδωσε πέναλτι στο 90. Στους Τούρκους δεν τα λες αυτά. Απέβαλε τον προπονητή της Μπασάκ Σεχίρ, απέβαλε τον πρόεδρο, απέβαλε και τους φυλάκτες. Δηλαδή, φίλε, οι Ισραηλινοί έχουν θέμα με τους Τούρκους. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού. Ναι. Βοηθή του Ισραηλινού στην Τούμπα. Ναι. Κώστα, Ισραηλινός διαιτητής στην Τούμπα. Ο Ρόι Χασάν. Χασάν! Ισραήλ. Ο Ιντάν Γιαρκόνη. Ισραήλ και αυτός. Τι είναι αυτό, πάω ΚΑΕΚ. Τέταρτος ο Βαγγέλης ή Ευάγγελος Μανούχος, Αργολίδας. Διαιτητής ΒΑΡ, ο Ρόι Ραϊσρέιμπερ. Ραϊσρέιμπερ. Ισραήλ. Και βοηθός του ο Πολυχρόνης Κωσταράς από την Ετωλοκαρνανία. Μακάμπι, είναι η σύνδεση της μεικτής ξένων και Ελλήνων που θα σφυρίξουν το ΠΑΟΚ. Εκεί είπαμε Βόλος Ξάνθη Κομίνης. Λάρης Άρης Καραντώνης. Καρατζίκας βοηθός Αθηνών. Καραγκιζόπουλος Ιμαθίας ο δεύτερος. Ο Καρατζίκας πρέπει να είναι αυτός που είχαν κάποιο στο μηχανάκι κάποτε. Αυτός δεν είναι. Δεν είμαι βέβαιος. Μετά από ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τυχαίο το παράδειγμα γι' αυτό. Ο Καραγκιζόπουλος δεν είναι ένας που είχε δώσει ανάποδο πλάγιο στον Άρη. Σε ένα μάτς. Όχι, ανάποδο πλάγιο. Με τον Πασεραϊκό. Ανάποδο πλάγιο είχε δώσει ο Σπάθας, ναι, στο ΠΑΟ Κάρης και μας το κάνατε βιντεάκι. Ναι. Μαλούτας Δημήτρης θα είναι ο τέταρτος. Και Διαμαντόπουλος ο χειριστής του ΒΑΡ ο πρώτος. Και ο Τρίφων Πετρόπουλος Αρκαδίας ο δεύτερος. Παπαπέτρου θα σφυρίξει Πανετολικός Ατρόμητος το Σάββατο στις 8. Ο Σιδηρόπουλος θα σφυρίξει το Αστέρας Τρίπολης Όφη. Ο Τσαγκαράκης το Λαμία Ολυμπιακός. Και ο Ζαχαριάδης το Παναθηναϊκός Πανιόνιος. Για τον Όρεν Γκρίνφιλντ τα είπαμε. Τον Ισραηλινό. Πολύ ωραία. Να πω, ωραίος. Επειδή βλέπω πολλοί συνάδελφοι επιμένουν και βλέπω εδώ τον Κώστα Κεφαλογιάννη στο SDN να γράφει ραντεβού θανάτου κτλ. Και το, στο ραντεβού θανάτου να λάμψει η δικαιοσύνη κτλ. Να ενημερώσω και τον Κώστα που είναι στο Ηράκλειο. Και δεν έχει αντίληψη ότι γίνεται εδώ, δεν υπήρξε κανένα ραντεβού θανάτου. Δεν ήταν κανένα ραντεβού θανάτου. Ήταν οι 10 Βούλγαροι που πήγανε καφέ, πήγαν να πάρουν τα αμάξια τους, κάποιος πήρε τηλέφωνο αυτούς τους 20 με το άσπρο βανάκι, σκάσανε μύτη με το άσπρο βανάκι. Να πω επίσης τον Κώστα, πριν γράφει για ραντεβού θανάτου, μπορούσε να μιλήσει με την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκη εδώ, να του πούνε από πού ξεκίνησε το βανάκι, πού σταμάτησε, ποιους επιβίβασε στη διαδρομή, γιατί έχει όλη τη διαδρομή η αστυνομία. Ποιους επιβίβασε, από πού τους επιβίβασε, πότε φορέσανε τις κουκούλες, πότε βγάλανε τις κουκούλες, πότε έγινε όλο το περιστατικό. Γι' αυτό έχουν συλληφθεί και οι δύο. Δεν υπήρχε κανένα ραντεβού θανάτου. Υπάρχουν καθημερινά δυστυχώς στην πόλη μας, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε όλους τρελούς. Καθημερινά πλακώνονται σε γειτονιές, πλακώνονται στα χωριά, πάνε οι μεν στις καφετέρειες που είναι οι άλλοι με λωστούς, πάνε οι άλλοι μετά και γίνεται το αντίθετο. Με λωστούς, μαχαίρια, πάλι τσεκούρια. Πάλι καλά που λες. Και η μεν και η δε, γιατί συνάδελφό σου στην Αθήνα
που έβγαινε σε κίτρινο ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Έλεγε 10 πεζαδικό μόνο εις βάρος φίλων του Άρη. Το που βγαίνει κάποιος δεν με ενδιαφέρει επίσης. Ούτε χαρακτηρίζει. Αν εγώ βγάλω τώρα κάποιον και μιλήσει, δεν χαρακτηρίζει εμένα. Χαρακτηρίζει αυτό. Και εγώ απλά σημειώνω την προσπάθεια ορισμένων να στιγματίσουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν για μια κατάσταση που φταίνε 50 από εδώ και 50 από εκεί, 100 και 100, 20 τόσο, και 20. Δεν έχω τόσο απόλυτη άποψη. Η άποψή μου είναι διαφορετική. Το ότι θα είναι 50 και 50 δεν είναι έτσι ακριβώς. Αν οι 50 μεν βγαίνουν με τις γροθιές και οι άλλοι 50 βγαίνουν με σιδερολοστούς, βγαίνουν και οι 50, αλλά το λέω το σιδερολοστούς, υπάρχει μια διαφορά. Ο ένας έχει και ένα όπλο πάνω του. Αν μέσα στους 50 υπάρχουν και δύο με όπλο πολυβόλα, πάλι βγαίνουν 50 και 50, αλλά οι δύο έχουν όπλο πολυβόλα. Αλλά έχουν τσεκούρια, Χρυσάκη. Σωστό. Αυτό πάνω. Το είπα. Είπα λωστό. Το ίδιο πράγμα. Τσεκούρια. Αν λοιπόν οι 50 έχουν κάλυψη της αστυνομίας, είναι μια άλλη παράμετρος. Αν υπάρχουν στους 50 άνθρωποι οι οποίοι χρηματίζονται από την αστυνομία, είναι πάλι μια άλλη παράμετρος. Αν υπάρχει στους 50 8 δολοφόνοι με μαχαίρια και στους άλλους 50 άλλοι 8 δολοφόνοι με πιστόλια, πάλι είναι μια άλλη παράμετρος. Δεν είναι τόσο απλό 50 και 50. Δεν μπορούμε όμως, όπως σωστά λες, δεν μπορούμε να στιγματίσουμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούμε και να γενικεύσουμε μια κατάσταση. Εδώ συνέβη ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Το συγκεκριμένο λοιπόν αυτό περιστατικό θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε στην πραγματική του διάσταση. Και όχι επειδή όντως πριν μια εβδομάδα μαχαιρωθήκανε ή τσεκουριαστήκανε ή παίξανε ξύλο 50 με 50 να το εντάσσουμε και αυτό εκεί πέρα. Α, επειδή μας δίρανε προχθές, πήγαν να τους δίνουμε εμείς σήμερα. Και θα τους δίνουμε και μετά και αύριο. Και μετά θα έρθουν οι άλλοι να μας δίνουν και μετά θα ξαναδάνε. Δεν είναι όλα έτσι. Το κάθε ένα πράγμα να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είναι. Και επειδή η αστυνομία τους έχει ακριβώς από εκεί που ξεκινάνε μέχρι εκεί που ξαναεπιστρέφουνε, βάζω κουκούλες και όλα κτλ. Ας την αφήσουμε την αστυνομία. Ραντεβού θανάτωμος προχθές δεν ήταν. Σε καμία των περιπτώσεων. Ξαναλέω, υπάρχουν καθημερινά, δυστυχώς, καθημερινά. Πάρα, δηλαδή, και να σου πει κάτι, και υπάρχουν και πάρα πολλά που τα έχει σταματήσει η αστυνομία. Γιατί λέμε για την αστυνομία δεν κάνει τίποτα κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά που τα σταματάει η αστυνομία. Αλλά βλέπεις, χθες λοιπόν η αστυνομία σταμάτησε το ραντεβού ΑΕΚ Ολυμπιακού. ΑΕΚ Ξύδων Ολυμπιακών. Τι είπαμε? Είπαμε μπράβο στην αστυνομία? Είπαμε μπράβο στον Αυγενάκη? Ξέρεις τι είπαμε? Ευνοεί την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να πάει ξεκούραστη στην Τούμπα. Πήραμε λοιπόν την αποτροπή ενός επεισοδίου και το εκμεταλλευτήκαμε επικοινωνιακά. Το ίδιο θα έκανα. Δεν σας κατηγορώ αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Του Ολυμπιακού να πάει την Τρίτη. Συμφωνώ. Το Καλαμάτο Ολυμπιακός. Συμφωνώ. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Συμφωνώ 100%. Καταρχήν μπορούσε να πάει το Τρίπολη ΑΕΚ το βράδυ. Καλή χρονιά. Α, γεια σας κυρία μου, έρχομαι αμέσως. Λοιπόν, πέντε λεπτάκια θα μου δώσετε, θα μιλήσετε εδώ με τη Μαριλή, πέντε λεπτάκια. Ωραία. Λοιπόν, όλες οι ωραίες γυναίκες για μένα έρχονται. 100%. Εννοείται. Λοιπόν, θα μπορούσε να το πάει 9.30 το βράδυ, ρε φίλε. Το ένα 3, το άλλο 9.30. Ναι, αλλά αυτή η ΕΠΟ είναι που ξεφωνίζω κι εγώ. Αυτή είναι η ΕΠΟ. Παρ' όλα αυτά, ενώ λοιπόν απετράπει λόγω των πληροφοριών που είχε η αστυνομία το συγκεκριμένο ραντεβού θανάτου, εμείς αφήσαμε αυτό το γεγονός στην άκρη. Και το πήγαμε στο αν θα είναι ξεκούραστη ή κουρασμένη η ΑΕΚ. Άρα, Στέργιο μου, και όλοι εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έχουμε τις ευθύνες μας. Όλοι μας. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Ας λέμε λοιπόν την πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα είναι ξεκούραστη η ΑΕΚ, λοιπόν. Το πιο σημαντικό είναι ότι απετράπει ένα ραντεβού. Άρα, δεν μπορώ στο συγκεκριμένο κομμάτι να ξεφωνίζω πάλι τον Αυγενάκη, επειδή είμαι κόντρα στον Αυγενάκη. Να το ξεφωνήσω για άλλα πράγματα. Το ότι παίρνει μια απόφαση. Ο Βγενάκης πήρε την απόφαση. Ας έκανε η ΕΠΟ σωστά τη δουλειά της για να μην φτάσει στο σημείο. Αν βάρος του Άρη το περιστατικό αυτό με την αλλαγή. Πρώτος. Το είπα πρώτος. Θα μας έχει σπάσει τα τύμπανα. Εμείς το περάσαμε επιδερμικά μένα, αλλά δεν μπορούμε και να το θάψουμε. Δεν το είπα πρώτος. Ναι, δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι. Σε αντίθεση. Είναι σημαντικό. Αυτό θέλω να το αναγνωρίσει. Σε αντίθεση με εσάς που δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα. Oh. Όταν δηλαδή. Σου λέω, θα το έκανα κι εγώ. Oh. Σε αντίθεση με δεν το λέτε αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, εσείς λέτε πάντα ότι εσείς λέτε το σωστό. Εγώ σου λέω ότι πολλές φορές δεν είναι το σωστό με βάση αυτό που πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφικά. Ναι, οπαδίζω εγώ, το λέω. Αλλά νομίζω ότι είμαι μόνος το λέω. Ακούω δικούς σας οπαδούς δημοσιογράφους που εγώ τους θεωρώ σωστούς. Εγώ πολλές φορές για τον Κόλκα το έχω πει. Μην ξεφωνίζει τον Κόλκα. Ο Κόλκας τουλάχιστον έχει τα παντελόνια να βγει και να πει: εγώ είμαι αυτό. Αυτό είμαι. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Και δημοσιογράφος. Γιατί πολλοί μου μας κουνάνε το δάχτυλο ότι όταν είμαι οι οπαδοί δημοσιογράφοι κτλ. Οι μεγαλύτερες αλήθειες από τους οπαδούς δημοσιογράφους γράφονται. Γιατί οι αντικειμενικοί δεν τους γράφουν ποτέ.
Κώστα. Βέβαια. Δεν υπάρχει αντικειμενικός. Ο Κώστας. Ούτε μισός. Είναι αντικειμενικό. Δεν υπάρχει αντικειμενικός. Πάμε παρακάτω. Στο ποδόσφαιρο είναι αντικειμενικός. Στο μπάσκετ δεν είναι. Ο Σούλερ. Δεν υπάρχει αντικειμενικός, λοιπόν. Τρία εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι. Είναι. Αυτό είναι το ντέρμπι. Άρης Ηρακλής. Οι δύο ομάδες της πόλης. Οι παραδοσιακές. Πες Κώστα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι, οι παραδοσιακές. Οι παλαιότερες. Ναι, Κώστα. Οι παλαιότεροι. Παλαιότερες ομάδες. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Είναι. Οι πιο παλιές. Είναι, ναι. Ο Ηρακλής και ο Άρης. Και μετά ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ. Χρονικά. Ο Πόλωνας πότε ιδρύθηκε. Το 25. Πιο μετά. Το 25. Πιο μετά. Πριν τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Το 25 δεν ιδρύθηκε. 1925. Θυμάμαι σε κάτι αυτοκόλλητα. Απόλλων Καλαμαριά 1925, νομίζω. Δεν είμαι βέβαιο. Στέργιο, τι πάει τώρα, δηλαδή, και αυτό να μα κάνει, δηλαδή, ρε φίλε. Α, ιδρύθηκε που το θέλει ο Απόλλων. Ναι, ναι. Τι γίνεται στον Απόλλων, δηλαδή. Ιδρύθηκε τον Απόλλων ο Χρήσανθος. Εγώ πριν έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ίδια ημερομηνία γέννηση με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Παντμανίδη, πάντα κάτι τέτοια λέει. Είναι δηλαδή τα 4 χρόνια η Βασίλισσα. Παιδιά, κανένα θέμα θα βγάλουμε στην εκπομπή. Ναι. Εάν. Τόσα θέματα έχουμε, Κώστα. Για Ξάθη θα μας πεις τι υποκέρδη σου άρεσε, ένα ρεπορτάζ, ναι. Έχεις. Θα σας πω, ναι, τώρα. Λοιπόν. Βγάλε τον Ένιγκ να ακούσουμε τον Ένιγκ. Μπλόκο στους φίλους του Άρη για τη Λάρισα. Έγινε η σύσκεψη, ο Άρης ζήτησε εισιτήρια. Αυτό το, πάλι, το αυτό με τη Λάρισα. Πήρε αρνητική απάντηση και από τη Λάρισα και από την αστυνομία. Κλείσε το χαλί λίγο. Μόνο με κόσμο της Λάρισας. Λάρισα ΠΑΟΚ μπάσκετ και Λάρισα Άρης ποδόσφαιρο την ίδια μέρα. Γι' αυτό μας κόψανε μας. Τώρα εντάξει. Άρα στον δρόμο θα πηγαίνουμε, θα είναι τα καραβάνια των παροξίδων. Δεν δίνει σε κανέναν. Εδώ δεν πάνε εσύ στο. Και όμως θα πάνε στη Λάρισα. Θα πάνε, Χρήσανθη. Θα πάνε στη Λάρισα. Μην αγχώνεις. Κοίταξε την ομάδα σου που είναι με το βήμα στην Α2. Το ιόνιο. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ναι. Είναι εκτός. Θα. Δύο νίκες θα παίξει από τον ΠΑΟΚ. Δύο. Ναι, είναι και η ισοβαθμία. Η ισοβαθμία έχει δίκιο. Δύο νίκες θα παίξει. Α τον ΠΑΟΚ. Που αν δεν υπήρχε ο Ψαριανός τώρα θα έκανε ακόμα. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ τι σε συμφέρει τελικά. Ακού λίγο, ακού λίγο. Απέχω δύο νίκες αν η ισοβαθμία είναι μόνο μεταξύ μας. Στη τριπλή ισοβαθμία θα γίνεται ξεχωριστή βαθμολογία, σωστά. Η πολλαπλή ισοβαθμία. Ακριβώς. Σε πολλαπλή ισοβαθμία. Και επειδή το πιο πιθανό είναι να υπάρχει πολλαπλή ισοβαθμία στο τέλος. Έτσι θες να πιστεύεις. Έτσι θες να πιστεύεις, Χριστέ. Χωρίς τον Άρη. Από πάνω θα είμαστε. Τις γάλαμε, τις γάλαμε τις νίκες πριν. Ψάχνει από πόσες κάναμε τελικά. 9. 9 κάναμε. 9 μάτς και κερδίσαμε όλους. Ψάχνει από τώρα αφημί να είστε προετοιμασμένοι και άσε το τις 9 νίκες. Ο Άρης λέει δεν κάνει τέτοια. 9 νίκες δεν θα κάνεις ούτε σε 2 χρόνια. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι σε αντίθεση με όλους εσάς που όταν πήρατε και εσείς αφημί που έχετε γίνει πόντι. Το στο ποδόσφαιρο. Και εσείς που στο βόλεϊ γυναικό μας παρουσιάζετε από τον τρίτο να πιω πειρότη και το χάντμπολο που πήρατε διάφορα αφημί. Αν υπάρξει ομάδα του Άριος που θα πάρει αφημί, θα βγω και θα τον ξεφωνήσω. Να ξέρεις. Όπως το κάνει και ο κόσμος του Άρη. Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις. Ήδη περνάει αυτό το κλίμα. Σε ναι, όλες ότι, τις περιπτώσεις. Ότι δεν θα δεχθούν. Σε όλες τις περιπτώσεις. Ο Άρης τραβεστεί, δεν θα γίνει. Να πω κάτι. Να ξέρεις. Αν βαφτιστεί σύμπραξη. Τι σύμπραξη. Σύμπραξη. Να αγοράσω καμιά ομάδα. Αν αγοράσω καμιά ομάδα, ας την αγοράσω. Σύμπραξη. Όπως έγινε φέτος. Να την αγοράσω. Σύμπραξη το θα λέγω με Άρης. Ναι, θα λέγεις Άρης Λίμνου. Άρης Λίμνου να είσαι εσύ. Ας πούμε. Άρης Λίμνου, όχι. Ναι, για άμα γίνω, αν λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν με ενοχλεί. Άρης Θεσσαλονίκης. Ο κολοσσός που είναι. Ο κολοσσός που παίζει τι είναι. Τι είναι. Επισήμως γραμμένος. Χολαργός. Έτσι. Μπράβο. Όχι. Καέ κολοσσός Ροδίων, χολαργός, αθλητικός όμιλος, πλήνε βάλε. Όχι, όχι. Άρης Θεσσαλονίκης. Το. Με άλλο φημί. Το φημί τη. Με έδρα στη Λίμνου. Άλλαξε φημί όταν έγινε η γυναίκα ΕΠΑΟΚ. Άλλαξε. Με έδρα στη Λίμνου. Άλλαξα και εσύ άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ πώς λέγεται τώρα. Είναι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παλιά. Δεν είναι η παλιά. Είναι μια νέα που την αλλάζουν τα ονόματα. Τρίτη νομίζω είναι. Τι? Τρίτη ΚΑΕ. Τρίτη ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Ηρακλής τρίτη έχει. Τρίτη ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τρίτη ΚΑΕ Ηρακλής εσύ. Τρίτη. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια. Δεύτερη. Του αγώνα πάω κόφι, τρίτη στις 3 το μεσημέρι, μιλάω Χρυσάνθε. Κάνατε, δεν τελειώσαμε, περίμενε και εσύ. Ναι. Δεν τελειώσαμε το θέμα. Άσε το παιδί να μιλήσει τώρα. ΚΑΕ 2004 λέγεται ο Άρης. Σωστά δεν το λέω, έτσι λέγεται. Ναι, σωστά. Μπράβο. Πάμε. 5 εισιτήρια. Και το πάω κόφι. FM κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 545-26. Τα βλέπει τα μηνύματα. Τα βλέπω, ναι. Ωραία. Υπάρχει θέμα με Κουέστα. Κάντε ένα σκάουτ σε πρώην του Όσου Φουπού. Τις εισπράξεις βρήκατε ήμπα, ρωτάω ο φίλος του 164. Δύο ερωτήματα και μία τι θέμα πρόταση. Με Κουέστα, τον Κουέστα που λέγανε και τον Βέλεθ που λέγανε πέρσι ότι το καλοκαίρι που πέρασε θα πήγαιναν στον Ολυμπιακό γιατί ήταν δανεικοί.
Αυτό κάνετε. Τις εισπράξεις βρήκατε. Πετάτε μία λάσπη. Λέει ο φίλος. Φίλε, υπάρχει αστυνομική τέτοια. Τι κάνει η αστυνομία. Τη βρήκε στις εισπράξεις. Γιατί υπάρχουν πολλές ληστείες που έχει διελευκάνει η αστυνομία μέσα σε τρεις μήνες. Κατευθείαν. Σωστά. Υπάρχουν πολλές που έχουν διελευκάνει. Αλλά στον Άρη πρέπει να γίνει αυτό, ρε φίλε. Στον Άρη υπάρχει ύποπτο, ρε φίλε. Πήγανε κλέφτες, κλέψανε, ψεκάσανε το μωρό. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Ενώ στον ΠΑΟΚ είναι νόμιμο να έχει όπλο. Κατάλαβες, Κώστα. Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν θα το έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Επίσης, έδωσε 10 εκατομμύρια ο Άρης για να πάρει το σαλέ. Παρεπτόντος. Οχ. Άλλο τώρα. Φεύγω. Εγώ, ο κύριος Πόπης, κύριος Πισανίδης. Φεύγω. Και άλλοι καλοί φίλοι. Αγοράσαμε το σαλέ. Όχι. Χθες πρέπει να σου πω. Καταρχήν, εκπληκτική η Ρούλα που δουλεύει. Συγχαιρετίσματα στη Ρούλα. Είπαμε, Ρούλα. Πέρα ότι φάγαμε μια. Ένα εκπληκτικό φιλέτο. γλυκό, πολύ ωραίο μας έκανε, μας πρόσφερε. Καζάντι πι. Ο κύριος Πόπης, στο λέω, ο εκδότης. Φίλος δηλαδή, μας. Ναι, μπράβο. Ο κύριος Πόπης άφησε μπουρμπουάρ με συγκεκριμένο στόχο να μπορέσει ο νέος ιδιοκτήτης του σαλέ, γιατί αυτό το λένε, ότι το σαλέ το έχει πάρει, να μπορέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες του γενικότερα στην περιοχή. Άφησε ένα μεγάλο μπουρμπουάρ, αφήσαμε και λεφτά στο σαλέ. Δώσαμε εμείς δεν παίρνουμε λεφτά. Δίνουμε λεφτά. Στέλιο, με τι ασχολούνται, και ρε φίλε. Αποθεώνω. Αυτά λένε μεταξύ τους, ρε. Και αποθεώνω. Μεταξύ μας λέμε και τα τέσσερα που ρίξαμε και το αίτητο που σπάσαμε. Ενώ. Περίμενε να βάλω λίγο το. Βάλε τα ζουζούνια, όχι, τα τέσσερα. Όχι, τα ζουζούνια. Θα βάλω από το Μακεδονία Παλάσσο όταν φεύγει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Ξέχασα να το βάλω αυτό. Ό,τι τι. Που είναι η ναι, οπαδή του ΠΑΟΚ και ναι. Φωνάζει δύο πολύ ωραία εκεί πέρα τη βρίσκουν. Φυσιολογικό και τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Ναι, φωνάζει ένας 3-0 από το ημίχρονο τον ανύπαρκτο. Αυτόν φέρ τον εδώ. Έρεστε, να τον χαιρετήσω. Εντάξει τώρα, δεν θα πούνε οι οπαδοί, τι θα πούνε, εννοείται. Ναι, εντάξει. 3-0 από το ημίχρονο τον ανύπαρκτο. Σου λέει είμαστε καλύτεροι. Με αυτή την οτροπία. Και μετά αυτό το καφέ που πάει και ο Ραπτόπουλος ο φίλος μου, που χθες ήμουνα με έναν που ήταν μπροστά στο περιστατικό Κωστή. Δεν μου τα είπε ακριβώς έτσι. Δεν μου τα είπε καλά, ναι. Να ξέρεις. Έναν που ήταν εκεί με τον Κατσιαούνι. Το φίλο σου περίμενες. Για να το καταλάβεις ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μου τα είπε ακριβώς έτσι. Δεν μας νοιάζει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Έχει, το έχεις δει αυτό. Σε αυτό το καφέ που κάνει εκπομπές. Το έχω δει, ναι. Έχεις δει στο Άρης ΠΑΟΚ. Όχι. Είναι όλο παοξίδες μέσα. Γεμάτο. Εντάξει. Και τους έχει κάμερα. Ωραία. Και βλέπεις αντιδράσεις. Α, που τρώνε τα γκολ. Εντάξει. Και χτυπιούνται. Δεν υπάρχει. Μόνο ένα χτυπιέται. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ακίνητοι. Λες και είναι ψεύτικοι. Αγάλματα. Λες και είναι ψεύτικοι. Ο στρατός των πύλινων στρατιωτών λοιπόν, στην Κίνα. Εγώ τα έχω, τα ξέρω αυτά. Έχω φάει πίκρες. Ναι, εντάξει. Πολλές. Αλλά εντάξει. Δεν πρέπει να τον υποτιμάς το μεγάλο Άρη. Λοιπόν, πάω σε break. Βάλε τα ζουζούνια το 4. Δεν βάζω τίποτα, τελείωσε το μάτς. Τελείωσε μια ώρα, μιλάει στέργιο, δεν γίνονται αυτά. Κι άλλο θα μιλήσω. Λοιπόν, πάω σε break επιγόντως γιατί έχω κάτσε ρωτήσει. 454. Ναι. Στείλε ξανά το μήνυμα γιατί έχει μόνο τη λέξη FM. Κενό. Δεν ξέρουμε αν θα εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής στο μπάσκετ ή το πάω κόφι στο ποδόσφαιρο. Οπότε κάνει ένα κόπο, στείλει ακόμα ένα μήνυμα για να μπει σε μία από τις δύο κληρώσεις. Κάνουμε τις κληρώσεις στις 2:05 μαζί μας την πρώτη ώρα. Ήταν η Dialog, η εταιρεία που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και προσφέρει θέσεις εργασίας σε όσους μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Είναι απαραίτητη, παιδιά, προϋπόθεση, όχι στο περίπου. Αλλά όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, κάντε ένα κόπο. Μπείτε στο dialog.gr και θα δείτε και τα προνόμια που δίνει η Dialog και τις θέσεις εργασίας που προσφέρει. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Το ξεκαθαρίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό και επειδή είχα φίλους που δούλευαν σε τέτοιες εταιρείες, πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, τους λυπόταν η ψυχή μου. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Θα αναλύσουμε και για το Ξάνθη Άριστες. Θα δούμε, θα μας πει ο Στέλιος για τις τελευταίες λεπτομέρειες από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να μιλήσουμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Γιατί η εκπομπή. Ναι. Η μισή μιλάει για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Η άλλη μισή έχει και το παρασκήνιό της. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λέμε μόνο για μπάλα ή μόνο για τα άλλα. Έτσι. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για ποδόσφαιρο. Θα μας κάνει και μια ανάλυση ο Κώστας ως αντικειμενικός που είναι για το Άρης Ηρακλής. Βέβαια. Διπλό. Δεν θα προλάβει να κάνει πολλές αναλύσεις ακόμα. Επεκτικά διπλό είναι. Αν δεν κερδίσει ο Ηρακλής έχει θέμα. Σημειολογικά καλό να κερδίσει. Κώστα να μην έχει άγχος ο Ηρακλής. Να μην έχει σωστά. Να κερδίσει. Γιατί πέφτει και ο Ηρακλής. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να χάσουμε. Κώστα. Διπλό για να μην πέσεις. Ναι. Άκουσαμε λίγο. Ναι. Χάσε αυτό το μάτσο.
Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. Πάλι εδώ. Στην Τρόικα. Έχετε ακόμα κάτι λιγότερο από 50 λεπτά για να μπείτε στις δύο κληρώσεις. Η μία φορά, να το πάρω χρονικά, το παιχνίδι στο Palette Sport Άρης Ηρακλής. FM κενό Άρης ή FM κενό Ηρακλής, αν θέλετε. Ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526 και τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι Κυπέλλου της ερχόμενης Τρίτης στις 3 το μεσημέρι. Πάω κόφι. Ωραία ευκαιρία να πάρετε και τα παιδάκια σας να δείτε ένα ήρεμο μάτς χωρίς άγχος, φαντάζομαι. Δεν μπορεί ο Όφη να κάνει ανατροπή. Συμφωνούμε όλοι. Άρα, FM κενό πάω ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε τις δύο κληρώσεις, 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Τι ώρα είναι το μάτς, τι ώρα είναι? 3 η ώρα. Ρε φίλε, έχουμε σχολείο τότε. Τι σχολείο έχεις? Σχολείο, μέχρι να σχολάσουμε 2.30 πάει. Εντάξει. Πώς θα έρθουμε στο must? Έλα 3 και 5. Χάσε και 5 λεπτά. 3 και 10. Τι έγινε? Πάρκινγκ θα βρω. Εύκολα. Ναι. 3 και 10 όλα. 3 και 10 δεν θα βρεις. Αυτό λέμε. Τι εύκολα. Έλα με τον must. Πάω κολλέ. Λοιπόν. Με το μηχανάκι. Αυτά για τις 2 κληρώσεις. Έχεις κάτι να πεις, Κώστα, για το Ηρακλής, για το Άρης Ηρακλής? Πρέπει να έρθει και ο Χρήστος για να... Ο Χρήστος μπορεί να μην έρθει, έχει δουλειά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, όχι, είναι κρίσιμο το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, πιο πολύ για τον Άρη φυσικά, είπαμε, πάρα πολύ πιο πολύ για τον Άρη, αλλά και για τον Ηρακλή, ο οποίος μπήκε τώρα σε μια έτσι περίεργη κατάσταση, στην οποία έχω την εντύπωση ότι μόνος του μπορεί να τον βγάλει τον εαυτό του από εκεί, να κερδίσει δηλαδή αυτό το μάτς, θα πάει στις 7 νίκες. Μετά παίζει μέσα στο Ρέθινο να κερδίσει και εκεί και τελειώσαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα χάσει και αυτά τα δύο, μετά σήξαν τα πράγματα. Το πρόγραμμα είναι λίγο περίεργο για όλες τις ομάδες αυτές που εμπλέκονται στα σενάρια. Βεβαίως υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι ίσως αυτή τη στιγμή να μην έρχονται στο μυαλό του κόσμου με τόσο πολύ ευκολία. Ενώ ο παράγοντας Ιωνικός, ναι, έτσι, που οδεύει προς διάλυση. Χθες όμως ο Αεραστέχνης Ιωνικός έβγαλε μια ανακοίνωση, έγινε μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Τσάπα, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον πρόεδρο, το χρηματοδότη μάλλον να το πω σωστά, γιατί πρόεδρος δεν είναι, με τους οργανωμένους του Ιωνικού, ναι, τους Rangers και με τον Αεραστέχνη Ιωνικό. Βγήκε μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι ο Βαγγέλης Τσάπας εγγυάται την οικονομική σταθερότητα της ομάδας και την αγωνιστική της ισορροπία μέχρι τέλος για να κάνει δύο νίκες. Mm-hmm. Και να μείνει στην κατηγορία, λέει η ανακοίνωση. Και μετά αρχίζουν να φεύγουν οι παίκτες. Μα ήδη οι παίκτες έχουν. Ήδη οι παίκτες έχουν. Απλά λένε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και το καλοκαίρι ο Τσάπας θα συνεχίσει. Δεν θα φύγει από τον Ιωνικό. Θα γίνει μεταφορά στον Πλάτωνα, στο κανονικό γήπεδο της ομάδας. Γιατί τώρα ο Ιωνικός όντως δεν παίζει στην έδρα του. Παίζει στο Παλαιό Φάλιρο, στο Σοφία Μπεφών, εκεί που παίζει και ο Πανιώνιος. Και γι' αυτό τα θέματα περιπλέκονται. Γιατί τώρα ο Ιωνικός λέει ότι εγώ θα μείνω. Θα κάνω τα πάντα για να μείνω. Τώρα... Γιατί έφτασε το Ιωνικός, ανοίγμα μεγάλο. Ορίστε. Γιατί έφτασε το Ιωνικός. Ο Ιωνικός λένε ότι είχε άνοιγμα μεγάλο, έκανε άνοιγμα μεγάλο. Δεν βγήκαν τα κουκιά, άρχισαν οι παίκτες να φεύγουν και θα φύγουν και άλλοι παίκτες. Έφυγε ο Λουκάς, έφυγε ο Λόρενς, θα φύγει και ο Μπάρτ, έφυγε ο προπονητής ο Βετούλας. Έγιναν πολλά. Σε κάθε περίπτωση ο Ιωνικός έχει 7 νίκες αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό? Οπότε με 2 νίκες ουσιαστικά σώζεται. Τώρα το 9 για μένα δεν είναι σίγουρο. Όμως το 9 είναι ο πύχης για πολλούς. Πιστεύουν όλοι ότι με 9 θα σωθούν. Κολοσσός Ρόδου ΑΕΚ το Σάββατο, Κώστα. Νομίζω για τις ομάδες της πόλης μας καλό θα είναι ένα διπλό της ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι? Ναι βέβαια, ΑΕΚ. Λάρισα ΠΑΟΚ στις 3.30. Δεν είναι must win για τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι είναι τελικός. Είναι. Όχι, δεν είναι. Αν χάσει, χάνεται. Δεν είναι οι συνάδελφοι του μπάσκετ. Δεν είναι. Αλλά καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ να πάρει ένα διπλό και να τελειώσει με τη Λάρισα. Μα κρατάς και τη Λάρισα. Κρατάς και τη Λάρισα από κάτω. Ήφεστος Λίμνου Πανιώνιος επίσης για τις ομάδες της πόλης μας. Τι θέλουμε? Άσο. Επίσης Σάββατο 3.30. Περιστέρι Ρέθυμνο. Άσο και εδώ που λογικά θα έρθει. Ναι, καλά. Εύκολα, δύσκολα. Όχι. Και 6 παρατέταρτο. Γιατί το κολοσσό ΑΕΚ, ποιο είπε σένα ότι είναι διπλό? Όχι, δεν μου είπε αυτό. Α, μπράβο. Αλλά νομίζω το Περιστέρι Ρέθυμνο είναι εύκολα, δύσκολα. Το Περιστέρι θα κερδίσει. Και 6 παρατέταρτο Άρης Ηρακλής στο Παλέ. Παναθηναϊκός Λαύριο. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, αν και το Λαύριο δεν νομίζω να κινδυνεύσει. 3 πουλάκια κάθονται. Με 7 νίκες, 7 ήττες. Και Ιωνικός με Προμηθέας θα έρθει ένα διπλό.
και θα παραμείνει ο Ιωνικός στις 7 νίκες. Δεν νομίζω να μπορεί να κερδίσει τον Προμηθέα, έτσι δεν είναι? Μήπως γίνει άσος αυτό το μάτς τώρα που είδα την ανακοίνωση? Αν γίνει άσος, τελείωσε και το πανηγύρι για τον Ιωνικό, Κώστα. Θα στις 8. Αυτό λέω. Εντάξει, μία νίκη θα κάνει και δύο, μη σου πω. Μήπως γίνει άσος αυτό το μάτς, λέω, κατά τύχη. Αγωνιστική με ενδιαφέρον στην Basket League. Που ασχολείται η Θεσσαλονίκη, γιατί. Γιατί πέφτουμε. Οι συνθήκες δεν θα ασχολούμαστε και πολύ. Γιατί πέφτουμε. Αλλά επειδή πέφτουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί πέφτουμε. Ασχολούμαστε. Κοίταξε τώρα. Όσο δεν έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, Κώστα. Κοίταξε τι γίνεται τώρα, να πούμε λίγο και για Ηρακλή. Ο Ηρακλής έπαιζε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προερχόταν συνέχεια από ήττες. Ήρθε αποφασισμένη, φανατισμένη να κερδίσει. Έπαιξε με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας στους προηγούμενους αγώνες έβαζε τους εφήβους σε όλα τα μάτς και λέγανε αχ καλέ και μπράβο, ναι, και ναι, ναι. Έβαλε αυτόν και μπράβο μόνο για τρας, ναι, και τα λοιπά. Ήρθε στο Ιβανόφιο, έχασε στην Ευρώπη, ήρθε στο Ιβανόφιο παθιασμένος να κερδίσει, δεν έβαλε τα πιτσιρίκια ούτε δευτερόλεπτο, εννοείται, έκανε κλειστό rotation, πήρε και τη διαιτησία, ένα σουτ παραπάνω, πήρε το μάτς. Έχει να παίξει με τον Άρη, ο οποίος πέφτει, διαλύεται, τελειώνει και τα λοιπά. Πάλι φανατισμένος ο αντίπαλος, λογικό. Έπαιξε μέσα στον Κολοσσό. Ο Κολοσσός εκείνη την εποχή προερχόταν από ήττα και τα λοιπά. Μετά την ήττα από τον Ηρακλή, εκεί άρχισε να... το ήθελε δηλαδή το μάτς ο Κολοσσός και ο Κολοσσός το είχε σημαδέψει εκείνο το μάτς. Τώρα σπάνω το κέρδισε ο ευτυχώς ο Ηρακλής εκείνο το μάτς. Πάλι καλά. Με λίγα λόγια, όποιον έχει ο Ηρακλής απέναντί του τις προηγούμενες αγωνιστικές, ακόμη και από τους μεγάλους, η ΑΕΚ ερχόταν, αν θυμάσαι, συνέχεια από ήττες και ήθελε να κάνει το ξέσπασμα, την ανάκαμψη, και από το Ιβανόφιο η ΑΕΚ άρχισε να κάνει την ανάκαμψη και δεν έχει ξαναχάσει από τότε. Έτσι. Και τώρα λέω, μήπως τώρα έχασε χθες στην Ευρώπη από την Αντβέρπ. Ναι. Έχασε από την Αντβέρπ και λέω, μήπως και να χάσει τώρα στην Ελλάδα ένα ματς, τι έγινε. Ξεκούραστη θέλει να είναι για τα επόμενα. Έτσι. Αυτό λέμε. Στα άλλα παιχνίδια, το Ρέθινο, ας πούμε, κέρδισε για πλάκα τον Προμηθέα, την ΑΕΚ, ο Κολοσσός, δηλαδή... Η Λάρισα έχει φέρει τα πάνω κάτω, νομίζω. Η Λάρισα έχει φέρει τα πάνω κάτω, γιατί η Λάρισα έκανε και τρεις αλλαγές σημαντικές όμως. Σωστό και αυτό. Έβαλε προπονητή, μαχητή, πήρε μια παιχτάρα από το NBA, τον Μπράντο Ράς. Ναι, αλλά μόνο τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ έχει μείνει να κερδίσει. Δηλαδή κάπου έγινε Lakers, ξεπερνάει τις προσδοκίες, έχω την εντύπωση, η Λάρισα. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ας κάνουν και ομάδες πόλη μας τη δική τους. Μια και μιλάμε για μπάσκετ, βλέπω μπροστά μου, Κώστα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν 5 χρόνια ο Ρόι Τάρπλεϊ, 9 Ιανουαρίου του 2015. Πεχτάρα. Σίγουρα μέσα στους κορυφαίους τρεις Αμερικανούς που έχουν έρθει να παίξουν μπάσκετ, στην Ελλάδα. Είναι, πιστεύεις? Δεν είναι. Δεν ξέρω. Ντομινίκ Γουίλκινς. Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα ο Ντομινίκ Γουίλκινς, φίλε. Ό,τι και να λέμε. Τάρπλεϊ, ναι. Ράτζα. Αμερικανούς. Αμερικανούς είπες. Σκάιλς. Ωρε φίλε, πολύ πάω και είσαι και εσύ ρε. Τι Σκάιλς ρε. Μια σεζόν, μισή σεζόν, τι Σκάιλς ρε. Ούτε μισή σεζόν. Τι Σκάιλς. Παίξε προπονητής ρε. Για δύο μάτς. Παίξε προπονητής. Συνεχίζουμε, Κωστάς, είναι λίγο... Μπάιρον Σκοτ. Μπάιρον Σκοτ, βέβαια. Λέικερς πρωταθλητής και τα λοιπά. Γόρθι που θα έφερνε ο ΠΑΟΚ. Πέντε μέρες Γόρθι. Στα Σπορτ Βορρά αγοράζαμε τις εφημερίδες. Ποιο ίντερνετ, δεν υπήρχε ούτε σαν σκέψη το ίντερνετ. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Κοίταξε, βάση ονόματος είναι σίγουρα. Είναι, ναι, είναι. Είναι ο Ρόι, είναι. Ο Ρόι. Μακδάνιελ, Ηρακλάρα, Μακδάνιελ. Βέβαια, Ξαβιέ. Μακδάνιελ. Ρολάντο Μπλάκμαν. Όχι. Θυμάσαι, μεταγραφάρα. Ναι, Ντάλλας Μαύρικς. Πεχτάρα. Στην ΑΕΚ τότε. Με κοντό παντελονάκι. Δεν ξέρω αν είναι έπαιξε τον μπάσκετ που θα μπορούσε και στην Ελλάδα. Πάντως μιλάμε για έναν μπασκετμπολίστα που αδίκησε τον εαυτό του από όλες τις απόψεις. Η ζωή του βοήθησε όλους εμάς μετά να γράφουμε διάφορα έτσι πολύ όμορφα, ρομαντικά κείμενα για το τι θα μπορούσε, αν κτλ. Ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, έζησε τη ζωή του, πραγματικά έφυγε όπως έφυγε. Νούμερο 7 πέρα, στο draft. Νούμερο το 86, Dallas Mavericks. Καλύτερος έκτος παίκτης. Ο Ρόι Χρύσανθε. Καλύτερος έκτος παίκτης πρωταθλήματος του NBA. Ρόι Τάρπλεϊ, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν 5 χρόνια. Πεχτάρα. Ποιος άλλος ήταν ο καλύτερος Αμερικανός, Χρύσανθε? Σαν όνομα. Ο Άρης ποιον έφερε καλύτερο Αμερικανό όλων των εποχών, τον Τάρπλεϊ. Σαν όνομα, ναι. Σαν προσφορά υπάρχουν κι άλλοι. Έχει φέρει μεγάλους παίκτες. Ποιον? Το Ρίτζι Θίους. Ναι, για ένα μάτς. Το τελικό. Για ένα μάτς. Έχει φέρει και Αμπτούλου Ραούφ. Αυτόν, μπράβο, τον Αμπτούλ. Κρις Τζάκσον. Τον Αμπτούλ τέτοια. Όχι, σαν όνομα νομίζω, εντάξει, ο Ρόι Τάρπλεϊ.
Σάκλεφορντ. Σάκλεφορντ. Εντάξει. Ήταν επαγγελματία. Πεχτάρα κατά κανόνα. Σάκλεφορντ, έχω μια τραυματική εμπειρία. Πεχτάρα, παιδιά. Και έχω μια τραυματική εμπειρία με τον δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό. Μαζί ήμασταν. Με τον Γκρίφιν της Τόφας. Α, κατάλαβα. Μπήκες και εσύ με μια συνάδελφο στα αποδυτήρια. Ήμουνα μαζί με εγώ, ναι, ειδικά. Εσύ, συγχαρητήρια. Και είδα το πόδι, το τρίτο. Και είδε το παλαμάρι του Μαρκάρη. Αφού μας είχαν κερδίσει με 11 πόντους, Στέργιο, έχει κερδίσει η Τόφας εδώ με 11 πόντους στο πρώτο μάτσο. Ήμουν, εγώ το έγραψα. Και πάω με κασετοφωνάκι, ναι, τότε αθλητική μαγειρική. Μέσα στα αποδυτήρια έτσι μπαίναμε τότε. Χήμα. Δεν είχε τίποτα. Μπαίνε κανονικά στα αποδυτήρια του αντιπάλου. Και μπήκε και η συνάδελφο να κάνει ρεπορτάζ. Εγώ σούζω τότε. Στην κάμερα. Μαζί με τη συνάδελφο με την κάμερα. Με την κάμερα. Φίλοι μας. Ναι, λοιπόν, χαιρετισμούς. Έλα, πάμε από εδώ να, ναι, πούμε. Μπαίνουμε μέσα, εγώ με κασετοφωνάκι. Γιατί το δεν είχε live και τέτοια. Ναι, ναι. Αθλητική Μακεδονία Στρακή, συνάδελφο με την κάμερα. Ναι. Και όλο είχε το μικρόφωνο. Και είχε. Και όλο είχε το τρίποδα. Όχι. Τον τρίποδα για την κάμερα είχε. Πρόσεχε. Είχε το μικρόφωνο. Τι τέτοιο. Και δεν τον απασχόλησε ότι ήταν μια. Εντάξει, άντε, ο άντρα. Θα, okay, θα σου ξεφύγει και θα το πει πάλι. Ότι ήταν μια την άλλη φορά. Ότι ήταν και μια γυναίκα με κάμερα. Δεν τον απασχόλησε. Ναι, σου έκανε δηλώσει. Locker room. Έκανε δηλώσει κανονικά. Έβαλε μια πετσέτα μπροστά. Έβαλε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Με μια αφέλεια κτλ. Ίσα-ίσα, αυτό χάρηκε, σου λέει. Εδώ έδειξα είμαστε. Ότι είμαι. Εδώ είμαστε. Πρικισμένο. Εδώ είμαστε. Αλλά φοβήθηκα, είναι η αλήθεια, λέω. Φοβήθηκε. Φίλε. Ε, χρυσάτε, δηλαδή, έλεγε. Τι σαλιάρι στην αυτοκίνηση. 19 χρονών, ρε Κώστα. Πω, ήμουν μικρό. Φοβήθηκε. Μετά όμω. Ο μικρό κρίζα μου. Μετά όμω. Πήγε ο Σάκλεφορντ μέσα στην Τουρκία. Ναι, ναι. Με μεγάλο Σαμολαδά. Εκεί που τραυματίστηκε ο Άβτιτ στο δεύτερο λεπτό. Με μεγάλο Σαμολαδά. Τεράστιο Σαμολαδά. Τον πρόεδρο. Τέλο πάντων. Και το πήραμε. Είναι ευρωπαϊκό. Ο ΠΑΟΚ, ο μεγαλύτερος Αμερικανός, ποιος ήταν του ΠΑΟΚ? Αμερικανός. Ναι, Αμερικανός. Σαν όνομα ήταν ο Σκάιλς. Αυτός που. Σαν όνομα, αλλά Σκάιλς. Σαν αυτός που πιάσαμε. Ο Μπέρι. Σαν ο Μπέρι. Ο Μπέρι. Ο Μπέρι. Του Άρη είναι ο Μπέρι. Ο Μπάρλο. Ο Μπάρλο. Στον ΠΑΟΚ έκανε καλύτερα μάτσο ο Μπέρι. Τι λες? Τι λες? Σαν προσωρά ο Μπάρλο, νομίζω. Εμείς τον φέραμε. Ο Λέβιγκστον. Ναι, εντάξει. Τι εντάξει, φίλε. Πρωταθλητής. Πρωταθλητής Μπούλς. Καρφωματάρες. Στον Ερακλή. Ο Τάρπλι. Ο Τάρπλεϊ, ε. Όχι, ναι, ο Μακδάνιελ. Όχι. Δεν έπαιξε καλό ο Μακδάνιελ. Τάρπλεϊ, Τάρπλεϊ. Τάρπλεϊ, Μπέρι. Τάρπλεϊ. Μπέρι, ο Μπέρι. Ο Μπέρι. Ωραία χρόνια του λοιπόν. Μπάσκετ. Ωραία, ωραία. Περάσαμε τώρα, πέφτουμε. Πολύ ωραία. Καθυστερημένα. Εγώ σα λέω, παιδιά, δεν είναι και τόσο τραγικό. Είπε πολύ ωραία. 8 χρόνια είμαστε. Όντως, ωραία, περάσαμε. 8 χρόνια ήμουν εκεί. Ναι. Δεν είναι και τόσο τραγικό, εντάξει. Ναι, ναι. Πώς δεν είναι, ρε Κώστα. Ανασύνταξη. Έλα, ρε Κώστα. Πήγε η ΑΕΚ, πήγε ο Ολυμπιακός. Ναι, ωραία. Η ΑΕΚ πήγε γάμα την εκεί μαζί μας. Το μήνυμα για να πέσω, αλλά όχι, Κώστα. Χρυσαθέ. Εγώ με την ΑΕΚ έπαιξα μπαράζ. Ναι. Από τη Β' Εθνική για να ανεβούμε στην Α2. Από τη Β' Εθνική. Και έχασες, Κώστα. Και έχασα, ναι, με σφαγή. Ναι, βέβαια. Και ήμουνα κάτω. Με τον Πολυτάρχο, κάτω Κώστα, το καλάθι. Που μετά πήγες και τον πήρες. Ο Πολυτάρχο μας διέλυσε εκείνο το μάτς. Το θυμάμαι. Το έβλεπα. Ναι, σαν τρίκαλα. Σου δούσαν και σαν έκανα ανάποδο κόρνερ. Ανάποδο πλάγιο. Μας έδωσαν τώρα, όχι θα το πω γιατί εμείς πρέπει να λέμε και τα λάθη μας οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο τα καλά που μόνο να βαφκαλιζόμαστε ότι εμείς μόνο τα λέμε και τα λοιπά. Αφού μόνο εμείς τα λέμε. Λοιπόν, μας διέλυσε ένας διαιτητής και εγώ έγραψα στην εφημερίδα το λάθος όνομα των άλλων. Δεν τους μπέρδεψα, το λέω και έλεγα, ας πούμε, ο Κούσης αυτό έσφαξε τον Ερακλή και το σύριγμά του και δεν ήταν ο Κούσης ο διαιτητής, ήταν ο Τσαλτίδης. Και μου λέει μετά εντάξει, ο. Λάθη... Μου λέει ρε, εσύ λέει ο Τσαλτίδης, λέει ήταν. Δεν ήταν ο Κούσης. Και το διόρθωσα την άλλη μέρα. Και μιλάμε για λάθη, συνάδελφος. Όχι, το λέω και το. Εντάξει, να κάνω. Συνάδελφος είχε. Γκάφα. Φάει 40 γκολ από το Σαράφι. Φάει. Εντάξει τώρα. Και έκανε το λάθος και πήρα τον Σταύρο μετά από 10 μέρες. Oh. Το θέμα είναι πώς τα μαθαίνουν και τα ξέρουν. Τους τα λένε. Φίλε, τους τα λένε. Ότι Σταύρο πέτυχε ξέρω εγώ τόσα γκολ. Εσύ έβαλες 50. Έβαλες 800 γκολ. Ρε παιδιά, 850 έβαλα. Ρε Σταύρο, 800 λέει εδώ. 800 λέει εδώ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτά και για το. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για τον μπάσκετ και την αγωνιστική. Χρήσατε τι γίνεται με τα μπαν του Άρη, ρε. Με τα μπαν τι θα μας πεις, τι γίνεται. Μισό πληρώνουμε 10 βγαίνουν Κώστα. Ναι, 8 λέει γίνανε τώρα. Να τα καταστήσετε, ρε φίλε. Χρόνια πολλά. Τον εαυτό του παλεύω. Μπράβο Νιτέχε! Ο Νίκο, ναι, αυτό είναι ο Άρης. Παίρνει το προβάδισμα και κάνει το πρώτο βήμα για να φύγει. Άντε. Με σκορ πρόκριση από τα πηγάδια στο 17. Πούλιτζερ. Ο Λάρσον έβγαλε την παράλληλη πάσα, κίνηση του Νιτέχε στο πρώτο δοκάρι. Κοντινή προβολή 0. Για τα μπαν, σε λίγο. Γι' αυτό έβαλα τον Νιτέχε. Εγώ το είπα, καλό κουράγιο στους ανθρώπους που έχουν αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Και δεν κάνω.
Ναι. Ούτε πλάκονται τίποτα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ένα ψάχνουν και δέκα βγαίνουν. Στην ωραία αυτή κατάσταση στην ΚΑΕ Άρης. Ο μεγαλομέτοχος. Πληρώνει, ρε φίλε, τι να κάνει. Βρήκε παίκτη, εγώ έχω μάθει όμως. Σας δίνω την είδηση παλαιάντε. Φυσικά και βρήκε. Έκλεισε παίκτη. Αλλά πρέπει να κάνει τα μπαν. Τα κάνουμε, ρε Κώστα, μην ανησυχείς. Πώς θα τα κάνεις, ρε Χρυσανθέ. Όπως έκανα και τα μπαν. Χάσε σημεία το Σάββατο και κάνε μετά όλα τα μπαν. Δεν θα τα χάσω το Σάββατο. Τι ωραία περνάμε. Και πρόσεξε με την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι. Ή μάλλον την παράλληλη εβδομάδα από πάνω. Πρόσεξε εσύ. Μισό λεπτό. Παίζει τώρα ο Λάρισα Πάοκ, πες ότι χάνει. Μετά παίζει Πάοκ ο Ιωνικός. Γι' αυτό είπα την παράλληλη. Και μετά πότε παίζει μετά το Ιωνικό. Μετά τον Ιωνικό. Θα κάνει τρει-τερει. Ναι, Ηρακλή, Λάρισα Ιωνικό, γιατί δεν μπορώ. Δεν είναι τόσο κακός ο Άρης. Έλα, ρε. Όσο εντάξει. Ήταν στο ξεκίνημα. Κώστα είναι τόσο κακός. Όχι, δεν καταρχήν είναι. Καταρχήν είχε μια συγκυρία. Έχασε από Ιωνικό κολλήγιο. Αλλά με τον Πάοκ δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι, έκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Εντάξει, ρε φίλε, βάλανε 15 τρίποτα. Τον είχα περί πολλού, όντως και εγώ πίστευα και πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από αυτό που δείχνει η βαθμολογική του θέση. Αλλά με τον Πάοκ, Χρύσανθε, απογοητεύτηκα με την άμυνα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο Μόρις. Με τον Πάοκ. Φαγωθήκατε με τον Μόρις όλοι, ρε. Ρε φίλε, είδες τι έκανε. Παιδιά, συγγνώμη, να πω πήρε κάτι. Πήρε πέντε φορές την μπάλα. Αυτοί οι παίκτες μόνοι τους έρχονται στις ομάδες. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μόρις. Αυτό σου λέω. Είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος όμως με τον Πάοκ, φίλε, πήρε πέντε φορές την μπάλα και τσούγκρισε στον αντίπαλο. Πήγε, έπεσε πάνω στον αντίπαλο. Στον ευνηδιασμό. Το ξέρανε ότι είναι αυτός Στέριο. Σε Χρύσανθε. Αυτό είναι ο Μόρις. Ωραία. Πέντε εισιτήρια Πάοκ Κόφη. Τρία εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Ηρακλής. Σε πανελλήνια αποκλειστικότητα θα δείτε Κώστα Κούση, ναι. Με κουστούμι. Όχι, ρε, κάθε Σάββατο φοράω. Γαμπρός. Τώρα πρέπει να αλλάξω όμως γιατί αυτό ήταν γκαντέμικο. Βάλε το εκτός έδρας. Θα βάλω αυτό με το σήμα. Έχει. Για να τις φάσεις μάπες να συγχωρεί. Έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν σε γνωρίσει κανένας, σε βρούμε σίγουρα. Με το ρηγέ και δεν είσαι συμπαθής γενικά. Είσαι συμπαθής. Το ρηγέ και μετά έχασα με τον Περιστέρι με το ρηγέ. Συμπαθή σημαίνει. Είσαι συμπαθή στον κόσμο του Άρη με εξαίρεση τη θύρα 10, Κώστα. Έτσι μου πάνε. Η θύρα 10 όλοι με κάτω, κάτω δεξιά εκεί υπάρχουν δύο που σε βρίζουν συνέχεια. Δεν πειράζει, δεν με ξέρουν γι' αυτό. Οι οποίοι μου στείλαν μήνυμα όταν ήρθε. Δεν με ξέρουν. Πήρα αυτόν στο ραδιόφωνο και τέτοια. Τον πήραμε, ναι. Τον Αντιαριανό. Είπαν τον Κούση Αντιαριανό. Ναι, μιλάμε. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι είναι φυτά, δεν ξέρουν τι του γίνεται. Με αυτά που λε τώρα. Προκαλεί την τύχη σου. Μα δεν ξέρουν την πορεία του καθενός. Εγώ σου το είπα για να το διορθώσεις, να πεις εντάξει, όλοι έχουν κτλ. Αλλά. Τώρα οι δύο γίναν τρεις, Κώστα. Εφόσον σκέφτονται έτσι, θέλω να πω, ρε φίλε. Α, εντάξει. Εντάξει. Εφόσον δεν ξέρουν. Πρώτα μαθαίνεις και μετά κρίνεις. Ήρθε το μήνυμα, περίμενε. Ένας τρομακτικός άλλος Ζατσενέγκερ. Ωραία. Λοιπόν. Άλλο, Λάρισα Πάοκ, είπαμε. Μυθική πρόταση. Μυθική πρόταση. Για φέτφα. Α, ναι, ένα εκατομμύριο λέει. Άχτα. Μυθική πρόταση είναι 1 εκατομμύριο. Ναι, σιγά, τι είναι αυτό το 1 εκατομμύριο. 2 θα πάρω το καλοκαίρι. Μόνο. Συγγνώμη, έχει συμβόλαιο. Φυσικά, 2 χρόνια. Και γράφανε αυτοί που γράφανε το καλοκαίρι. Θα δούμε η καλύτερη ελεύθερη περίοδο. 2 χρόνια έχει συμβόλαιο. Και γιατί να πάρει μόνο 2 και να το. Πρέπει να τον κρατήσει κανονικά. Από το 1 εκατομμύριο πώ θα πάρει ο Ολυμπιακό. Μπερδεύεσαι, δεν είναι πάω ξανά. Να κάνει τη μεταγραφή Φασίδη. Γιατί δεν ανακοινώσατε παρεπιπτόντω τη μεταγραφή του Φασίδη. Πήρες ένα παίκτη από την Ξάνθη. Τον πήρες. Είχε 28 συμμετοχές σε 4. Τον Γκλιγκόπουλο λέγατε. Τον Γκλιγκόπουλο λέγατε. Πήρες λοιπόν αυτό τον παίκτη με τετραετές συμβόλαιο. Απίστευτο. Και τον έδωσες για 2 χρόνια δανεικό στην Ξάνθη. Και αν δεν υπήρχε καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν το μαθαίναμε ποτέ. Γιατί άντε, ο Πάοκ δεν τον ανακοίνωσε. Ούτε την απόκτησή του, ούτε το δανεισμό του. Η ΕΠΟ σε αυτά που βγάζει. Κάθε φορά από δέσμευση, μεταγραφή. Γιατί δεν τον ανακοίνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το ξέχασε. Μπορεί και το ξέχασε. Α, το ξέχασε και η ΕΠΟ. Κώστα το ξέχασε η ΕΠΟ, ρε φίλε. Το ανακοινώσει και η ΕΠΟ. Το ξέχασε. Εκεί που είναι αποδεσμεύονται και πάνε και κάνουν. Ναι. Το ξέχασε, Κώστα. Και τον έδωσε δανεικό για 2 χρόνια. Για να ψηθεί. Αυτόν που έχει παίξει 4 χρόνια, 28 συμμετοχές. Που οι 10 είναι στα κύπελα και στα τέτοια ως. Ο 18ος παίκτης. Και τώρα θα ψηθεί. Και πήρε ο Πάοκ, πήρε αυτόν τον παίκτη. Από όλους τους Ξάνθης, πήρε αφού πήρε τον Μελιόπουλο, ναι, τον Ζίβκοβιτς κτλ. Να σου πω κάτι, εσύ το θεωρείς ηθικό να υπογράψει τον Ζίβκοβιτς 6 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου να παίζει εναντίον σου. Αν δεν έχει θέμα ο προπονητής της Ξάνθης, ο τότε ποιος ήταν, ο Ράστα Βαζομιζό. Βγήκε και δήλωσε δεν το ήξερε. Ο προπονητής. Δεν ήξερα, λέει, ότι τον είχαμε δώσει, γιατί αν το ήξερα δεν τον έβαζα. Έτσι λέει των υστέρων. Τώρα καλά, τώρα. Μπορεί να πει ότι και σύρε Ράσταβα τώρα, μπλινγκ μπλονγκ. Τι μάλλον είναι αυτό. Λοιπόν, είπε όχι λοιπόν ο Καρύπ
στην πρόταση για το 1 εκατομμύριο. Ο Φετφατζίδης είναι παίκτης του Άρη, Στέργιο, με διαιτές συμβόλαιο κατεκτημένο στην ΕΠΟ. Ποσοστό δεν έχει ποσοστό μεταπόλησης. Δεν έχει ποσοστό μεταπόλησης. Ρήτρα, ρήτρα αποδέσμευσης, ρήτρα buyout. Όχι. Δεν έχει. Χωρίς ρήτρα είναι για αυτόν τον λόγο. Για να βάλουμε, να δώσουμε όσο θέλουμε εμείς. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν από τους όρους που έβαλε ο Φετφατζίδης για να υπογράψει το διαιτές. Ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο που, όπως λέγανε πολλοί Αριανοί, πετάμε 300 χιλιάρικα. Τότε. Μπαλαδόφατσες. Μπαλαδόφατσες αυτές. Μπαλαδόφατσες. Και συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο Φετφατζίδης αυτή τη στιγμή παίζει στη θέση που έπαιζε ο Ματέο Γκαρσία. Ποιος είναι καλύτερος? Ο Φετφατζίδης. Όχι απλά καλύτερος. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτοί που λέγανε Καρυπίδη, έφυγε ο Ματέο, ναι, και γιατί έφερε στο Φετφατζίδη και έχασε στο Ματέο, αυτοί ήδη θα λένε Καρυπίδη, γιατί πουλάς το Φετφατζίδη! Τον περιπατητή το Φετφατζίδη. Τον περιπατητή. Ναι, ναι, ο Φετφατζίδης ο οποίος έπαιζε αναπληρωματικό στο Ματέο. Και είναι φυσιολογικό να παίζει αναπληρωματικό στο Ματέο με τη χρονιά που έκανε ο Ματέο, όταν ήρθε το Γενάρη ο Φετφατζίδης. Έτσι. Σε ένα βαθμό όμως. Δες τώρα όμως, γιατί και ο Ένι, γιατί δες πώς έπαιζε με τον Φετφατζίδης με τον Παντελίδη και πώς παίζει ο Φετφατζίδης με τον Ένινγκ. Πρέπει να το πιστώσουμε στο Γερμανό αυτό. Ότι έχει πάρει από το Φετφατζίδη. Ναι, εντάξει, βέβαια. Και του έχει δώσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Παρεπτόντως είναι από τους παράγοντες που έκριναν και το χθεσινό μάτσο ο Φετφατζίδης. Έχει κάνει απίστευτες ενέργειες. Απίστευτες. Είναι πολύ καλός. Και στο γκολ που ακυρώνεται το κανονικότατο, έχει περάσει, παιδιά, 10 παίκτες. Όλους έχει περάσει. Είναι ωραίος. Λοιπόν, είναι πριν ωραίος. Πάμε στο διάλειμμα, ναι, να σας πω, μια και μιλούσαμε όλο το ημίωρο για μπάσκετ σχεδόν, ότι μετά ο Σάντρος έκλεισε στη ΤΣΕΚΑ. Ο Σάντρος έκλεισε στη ΤΣΕΚΑ. Μισό εκατομμύριο έδωσε στη Ρώση. Ω, σώθηκε. Μισό εκατομμύριο. Άρα κερδίζω. Άρα κολοσσός ΑΕΚ. Κολοσσός ΑΕΚ, άσος. Χάρηκα που με είδατε. Πέσαμε, παιδιά, και δεν το πήραμε χαμπάρι. Χάσανε από την adverb. Και τι έγινε που χάσανε την adverb? Θα παίξουν καλά τώρα. Αδιάφοροι είναι. Μισό εκατομμυριάκι έβαλε στα ταμεία της. Να πάει ο Άρης λοιπόν, Κώστα, ναι, και να κερδίσει μέσα στον Κολοσσό. Σωστά. Να κερδίσει μέσα στον Ιωνικό. Σωστά. Να κερδίσει μέσα στον Πανιόνι και να σωθεί. Να είμαστε μάκες. Δεν κατάλαβα, έχει δύο μάτς και θέλω τρία για να κερδίσει. Όχι, έχει 11. Έτσι. Ένα είναι ο Παναθηναϊκός άστο. 12. Ένα είναι ο Παναθηναϊκός άστο. Ο Άρης Παναθηναϊκός δεν ξέρει. Α, κανά το. Στέργιο. Κώστα. Αν είναι να πέσω. Ναι, εντάξει, θα δεν ξέρεις όντως, δεν ξέρεις, ναι. Και ας τιμωρηθώ 188 αγωνιστικές. Ναι, αλλά με το κοπανάω δεν κάνουμε τώρα αθλητισμό. Μπάσκετ εννοώ, Κώστα. Ναι. Κοπανάω σουτ. Ναι. Σουτάρω. Έτσι, έτσι νομίζετε ότι σώζονται οι ομάδες. Όχι, έτσι πέφτουν. Α, μπράβο. Για πάμε τώρα δηλαδή και ας κερδίσουνε. Εντάξει, μπορεί, μπορεί και να σου πω κάτι. Άρχισε, δεν πέφτει. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Μπορεί να μην κατέβει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μάτσερ, φίλε. Να γίνει κάτι και να μην κατέβει όπως πέρσι. Με το Λαύριο. Με στο Λαύριο. Που έφυγε στο και... τέτοιο. Θα πάω και θα κερδίσω με στο Λαύριο. Δεν κατάλαβα. Επειδή φύγανε οι άλλοι όμως. Με ποιους παίζω? Με το Λαύριο, τον Ιωνικό, τον Πανιόνιο και αυτούς που τα μεταξύ του, ναι, όπως είπε ένα συνάδελφο, τα φτιάχνουν. Έγραψε ο συνάδελφος, ναι, ότι τα φτιάχνουν. Και άμα λέει πέσουν ο Άρης και ο Πάοκ, θα βγω να τα γράψω. Και στο ίδιο κείμενο μετά από κάτω. Και μετά λέει δεν τα γράψω. Τελικά δεν τα γράψω. Μπράβο. Δηλαδή από πάνω έγραψε θα βγω να τα γράψω και από κάτω έγραψε τελικά δεν τα γράψω. Μπράβο, Νίκο. Συγχαρητήρια, Νίκο. Μπράβο. Γράφω άλλο ένα βιβλίο τώρα. Λοιπόν. Με εκδρομή στο τζιμπάκι. Δηλαδή ξέρει ο συνάδελφος ότι τα στείνουνε, το λέει με γκολ αβερέτς κτλ. Αλλά μας λέει ότι το ξέρει, μας λέει ότι θα το γράψει και μετά μας λέει ότι δεν θα τα γράψει. Γιατί θα τον βρούσε κανένα χαντάκι. Ωραία. Και εγώ λέω ότι ο αθλητικός εισαγγελέας, το φίλι. Να τον καλέσει και να, και να πει φίλε. Ποιος εισαγγελέας, βρε. Όχι, και να πει φίλε, εδώ γράφει κάτι. Τι εννοεί, αδερφέ, για πε μου λίγο και εμένα που είμαι εισαγγελέα και μου αρέσει τον μπάσκετ. Κοιμάμαι όρθιος. Που μου αρέσει τον μπάσκετ και θέλω να μάθω, τι εννοεί. Να. Δεν, αυτά που λένε όλοι και τέτοια. Λοιπόν πάμε στο διάλειμμα. Χρήσανθε. Χρήσανθε, μην διαβάζει το κινητό στην ώρα τη εκπομπή. Μου το στέλνουν γιατί. Ποιο, το κείμενο? Ξεφωνίζουν. Έναν φίλο μου. Ναι. Λοιπόν, Στέργιο. Αυτά έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για να πείτε τις δύο κληρώσεις. 3 εισιτήρια για το Άρης Ηρακλής του Σάββατο και 5 εισιτήρια για το Πάο Κόφι. Σώθηκε από θαύμα 99χρονος άντρας. Μπράβο του. Έζησε έναν αιώνα, ρε φίλε. 90... Φωτιά σε διαμέρισμα τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σώθηκε από θαύμα 99χρονος άντρας. Μπράβο στον 99χρονο. Ο άνθρωπος δηλαδή. Να τα κατοστήσει και να το κατήλι του δεν σβήνει με τίποτα, γερός να είναι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάλι διάλειμμα. Θες να πας σε διάλειμμα. Όλο διάλειμμα κάνετε, ρε παιδιά. Πάλι πέρασε εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Όταν λοιπόν, μιλούν διάλειμμα. Α, διάλειμμα.
Εδώ είμαστε τελευταίο τέταρτο. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια. Ένας μου στείλε. Αυτός ο Τζόνι λέει που παίζεται συνέχεια, ποιος είναι. Έχει μέσα στο τραγούδι μου στείλε Τζόνι. Αυτό παίζουμε τώρα. Λέει Τζόνι. Έχει ένα Τζόνι μέσα. Λέει αυτός ο Τζόνι που παίζεται συνέχεια, ποιος είναι. Ο Walker, φίλε. Λοιπόν, έχουμε τι έχουμε, Στέργιο. 3 στήρια για το Άρης Ηρακλής και 5 για το Πάο Κόφι. FM και ενώ Πάο ή FM και ενώ Άρης ή FM και ενώ Ηρακλής. Αν είστε φίλος του Ηρακλή και θέλετε να πάτε στο παλέ, να δείτε από κοντά το διπλό του κυρεού. FM και ενώ Πάο Κάρι Ηρακλή. Ξέρετε, δεν το άκουσα. Το διπλό 25, του κυρεού λέει να δείτε. Αν είστε φίλοι του Ηρακλή, πάρτε, στείλτε ένα μήνυμα. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια. Ο Άρης έχει το προβάδισμα. Γιατί δεν μιλάμε για τους Τίγρης με σήμα το λιοντάρι χρυσανθέ στην εκπομπή, αντί να κάθομαστε να μιλάμε για το Φεθατζίδι. Εδώ είμαι στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, στη αλήθεια, Θεσσαλονίκη. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Με τις πιο όμορφες κυρίες. Λοιπόν. Τι γράφει. Η ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ Άρης. Ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Ένινγκ. Αφήσαμε τη μισή τη δουλειά. Οχ. Και αφήσαμε μισή γιατί δεν μας επέτρεψε ο βοηθός. Όπα. Που εφήβρε offside στον γκολ του Ντάνιελ Μαντσίνη. Έχει δίκιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Όπα. Το σχόλιο της ΠΑΕ Άρης κτλ. Για το corner λέει, στερόγραφο. Για το corner, για το Αράου. Πείτε για το corner εν όψη του Λάρης Άρης. Το corner το είπε ο Χρύσανθος, εντάξει. Και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Εσύ, Χρύσανθε. Μια βέβαια τι πλάκα. Στο 95. Ναι, αλλά σου λέει μπορεί να τρώγα γκολ. Μπορεί να τρώγες γκολ. Εντάξει, φίλε, αν έτρωγα όμως και έχανα το τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε. Πάμε για το τελευταίο. Το τελευταίο. Τελευταίο. Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, ούτε κάνει μία ώρα. Γιάρης Ξάνθη. Να πούμε έτσι λίγο. Πες μας, ναι, πες μας. Είπαμε για το Φετφατζίδι ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκρινε το παιχνίδι χθες και θα το είχε τελειώσει κιόλας αν δεν ακυρώνονταν όντως. Σωστό. Τον σωστό. Πολύ καλό ο Δελιζήσης. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν έχασε ούτε μία κεφαλιά. Ορθώς ο φίλος μου ο Πάρης τον ρώτησε στο τέλος. Αν θυμάσαι πόσες φορές. Δηλαδή, πραγματικά η Ξάνθη γέμιζε μέσα στην περιοχή και ο Άρης είχε το Βέλθ και το Δελιζήση και το Rose Back. Πού να περάσει μπάλα, ρε φίλε. Και έκανε και ωραία ερώτηση ο Πάρης, γιατί είπε τον Ένινγκ ότι εδώ ξεκίνησες και πάλι εδώ κέρδισες κτλ. Και ο Ένινγκ το συμπλήρωσε. Πάλι με γκολ του Ιντέγε, λέει, κέρδισα. Μόνο που έκανε λάθος. Ο Ένινγκ ή ο Πάρης. Ο Ένινγκ. Δεν το βάλε ο Ιντέγε. Όχι, κέρδισε το πέναλτι. Αυτό μάλλον μήπως το είπε στα γερμανικά. Ναι, μήπως κέρδισε ότι ήταν πρωταγωνιστής. Ωραίο γκολ. Και μεταφράστηκε ως γκολ, αλλά το γκολ το έβαλε ο Γκάμα με πέναλτι στην Μπρούνο Γκάμα. Το οποίο βέβαια κέρδισε. Μπρούνο Γκάμα. Ναι, για πες. Το οποίο κέρδισε ο Ιντέγε. Ήταν πρωταγωνιστής δηλαδή. Ναι. Υπό μία έννοια, μάλλον αυτό θα είπε ο Γερμανός. Βέβαια δεν κατάλαβα γιατί στον Ένικ υπήρχε μεταφραστής. Αφού ο Πάρης τα μιλάει καλύτερα. Και στο τέλος το είπε, στο τέλος το είπε. Το είπε στα γερμανικά. Ναι, ναι, το είπε. Και του είπε. Εντάξει. Και τελείωσε. Εντάξει. Είναι κυριολεκτικά η μητρική του γλώσσα. Gute now a year και τα λοιπά. Όπως και ο Αλέξανδρος που είναι εξαιρετικός στη μετάφραση και αντιλαμβάνεται ακόμα και τα λογοπαίγνια και τα πάντα όλα. Αυτό είναι το χέρι του Παζιάννα. Εντάξει, φίλε. Μόνο με το δεξί του χέρι. Πώς να το. Βάλε φωνή. Είδες πάσα. Κάτσε να δω τώρα στο Open. Στο Open θα δείξει το offside. Για να δω. Το offside στο Open. Βάλε φωνή να ακούσουμε. Περίμενε στο offside το Open. Δεν θα το δείξει. Περίμενε. Ωραία, πάσα που του δείξει. Πασάρα. Φίλε. Πουθενά. Δεν έδειξε στιγμιότυπα. Δύο φορές έδειξε τον κόλ, Χρυσάνθε. Και δεν έδειξε εκτεμένα στιγμιότυπα. Δεν έδειξε στιγμιότυπα. Χρόνος είναι χρήμα. Θες να πεις ότι αν ήταν γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώνονταν, δεν θα το έδειχνε. Μπορεί ναι. Έδειξε γκολ από όλους τους αγώνες. Δεν έδειξε στιγμιότυπα. Δίωξε του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα. Κώστα, το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό το έδειξε, Κώστα. Αυτό είναι φάση που για να δούμε τι θα γίνει. Το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό το έδειξε το Open. Όχι, έχει δίκιο. Να κάνει κανάλι ο πρόεδρός σου και να παίζει Άρης όλη την ώρα. Μίλετε όμως για 50-50. Μίλετε για 50-55. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Το δέχομαι. Είναι το κανάλι του Ιβάν. Γιατί είπε κανείς ότι είναι 50-50. Μίλετε για αντικειμενικότητα κτλ. Είπε κανείς ότι είναι 50-50. Έτσι και τα έκανα εγώ αυτά. Εσύ ο τερματοφύλακας. Χρήσα, εσύ έπαιζε τερματοφύλακας, αν θυμάσαι. Τι? Εσύ έπαιζε τερματοφύλακας. Εγώ έβαζα τα γκολ μέσα. Σωστό. Μπράβο, Κώστα. Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στον Ολυμπιακό κινδυνεύει με 2-4 αγωνιστικές. Γελάει ο Χρήσανθος. Για τα επεισόδια. Να τιμωρηθεί. Ενώ στο Καραϊσκάκι. Ενώ στο ΠΑΟ Κάρι τίποτα. Πρόστιμο.
Ισονομία. Που μπήκανε μέσα. Ισονομία. Δεν το είδε κανείς. Δεν το είδε κανείς. Σύλληψη ναι. Οπαδού του Άρη γιατί είχε λέει πυροτεχνήματα. Πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, κρατούσε πυρσό. Πυροτεχνήματα. Εντάξει. Λοιπόν. Α, Στέργιο. Να πω κάτι που είναι. Να πεις. Κόντρα σε αυτό που λένε οι Αριανοί. Ναι. Επειδή λένε καλά. Ναι. Μέτραει ο κάθε αστυνομία. Ποιος είναι αυτός που μέτρησε τους πυρσούς, παιδιά, σε κάθε μάτς γίνεται. Τους μετράνε όλοι. Τους μετράνε. Τους υπάρχει μετράνε. Εντολή. Τα πάντα, και τους μέτρησαν και στο ΠΑΟΚ Άρης. Και στο Ολυμπιακό Στέργιο. Και γράφουν όντως 432. Φυσικά δεν μπορούν να τους κάνουν ακριβώς. Να τους μετρήσουν ακριβώς. Τι είναι. Και όμως κάθονται και τα μετράνε. Έρχονται μερικοί πολύ στο περίπου, τυπικοί ρε, θα δηλαδή, πω. Να σου πω κάτι. Δηλαδή μέτρησε ο άλλος προχτές 288 στο Γαρλά. Ναι, δεν ήταν 288. Ναι. Θα σου πω πόσοι ήταν. 500. 100. Εντάξει. Κάθονται και τους μετράνε θεωρητικά. Περίπου. Κάθονται. Και ανάλογα με το πόση πυρσή είναι και το πρόστιμο. Παίζει ρόλο δεν θα γράψει. Καταλαβες. Τώρα αυτά είναι τα χαζά της ελληνικής δικαιοσύνης. Και δηλαδή αυτές είναι οι ηλιθιότητες. Πραγματικά. Ο κόσμος σκοτώνεται στους δρόμους και αυτοί κάθονται και μετράνε τους πυρσούς. Αυτό λέμε. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει, μου έχουν φάει, κάποιος έχει σβήσει αυτό που λέω στο Στέργιο πριν το ματς. Επίτηδες, Στέργιο. Ότι θα σου κόψω το αίτητο και θα σου κόψω και το πρωτάθλημα. Και το κόψανε από εδώ. Μου το είχα ηχητικό που το έλεγα. Στέργιο, που λες εσύ απαντάς ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα το Μάιο. Πες το Χρήστο να το ξανακάνει. Κάποιος το έφαγε. Στέργιο. Μπατμανίδης μάλλον. Ναι. Μπατμανίδης θα το έφαγε. Πιθανό. 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 Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν κάμερες. Κανονικά. Θα το μάθω. Από το history θα δεις, αλλά θα δεν σου πει. Λοιπόν, ναι. Άλλο. Στέργιο. Υπάρχει δημοσίευμα. Sold out λέει πάει να γίνει. Πού θα γίνει. Με την ΑΕΚ. Στο ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ. Θα έχει 30.000 κόσμο. 27 χωράει. Θα έχει υπεράριθμο. 25 χωράει το Βικελίδης, Χρήστανε, 28, πόσο λέτε. Το Βικελίδης χωράει 22.800. Τι ζούμε. Η χωρητικότητα στο site σου παιδί. Λοιπόν, 22.800. Δεν θα βρω κανένα σχόλιο που να λέει η ρεπόρτερ του Άρη 25.000 κόσμου στο κλάδι Βικελίδης. Δεν ξέρω αν θα βρει σχόλιο, αλλά αν το βρει το σχόλιο αυτό ήταν, θα είναι υπεράριθμη. Αυτή, αν ήταν 25. Θα έχει και όρθιο. Είναι υπεράριθμη. Θα έχει και όρθιο. Καθόντουσαν και στα σκαλοπάτια, κάπως έτσι. 22.800. Εγώ λοιπόν στο παιχνίδι την ώρα τη μετάδοση είπα 21 με 22. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο παντού. Υπήρχαν 50 θέσεις στην ένα κάτω αριστερά εκεί πέρα, επειδή τα πανού δεν βλέπουν που ήταν άδειο στη γωνία. Και δεν βρέθηκε κανένα σου πει ναι, αλλά οι άλλοι λένε 30. Και εσείς οι ρεπόρτερ του Άρη. Σε μένα δεν βρίσκονται. Καλά. Καλά. Λοιπόν, γιατί αναγνωρίζουν ότι είμαι μαχητικός γενικότερα. Ναι, μηνύματα στέλνουν και σου λένε. Μηνύματα μου στέλνουν, ναι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ναι. Εδώ μου στείλω άλλο μήνυμα ότι δεν γράψαμε ρε φίλε για το θάνατο του παιδιού. Λέει δεν γράφετε, λέει. Δεν γράψατε, λέει, τίποτα. Γιατί δεν γράφετε, λέει, όταν ο παδί του ΠΑΟΚ. Λέω, φίλε, μπήκε στο site. Μήπως μπες σε κανένα άλλο. Μπερδεύεσαι, πού μπήκε, του λέω. Και του στέλνω 9 κειμένα και μου λέει, α, συγγνώμη, λέει, δεν τα είδα. Αυτό το bullying του πικρού πραγματικά. Μα ξεφώνησε ότι δεν γράφουμε. Ναι, ναι. Και μόλις του στείλω τα κείμενα, μου λέει, α, συγγνώμη, δεν τα είδα. Ναι, αλλά άμα τον έβριζε μετά, θα έφταιγε. Ναι, θα έφταιγε. Γιατί έφταιγες. Οφείλω να έχω. Ναι, σωστά. Σώα φρένα. Επειδή λοιπόν. Ενώ αυτοί σε βρίζουν, εσύ να έχει σώα φρένα. Χωρά 28. 1.700 θεατές. 28.700 η καινούρια με τα καινούργια καρέκλα και τα παλιά. Ναι, η Τούμπα χωρά λοιπόν 28.700. Με τα καινούργια ελαστικά. Με τα καινούργια ελαστικά. Με μερικά παιδάκια θα έχει 30.000 κόσμου. Παιδάκια. Παιδάκια. 1.300 παιδάκια. Τα παιδάκια μπαίνουν μαζί με του μεγάλου. 1.300 παιδάκια. Όχι, όχι, δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν. Θέση. Για λόγους ασφαλείας. Όχι, αυτό το λέω σοβαρά τώρα. Η αστυνομία απαγορεύει. Δεν μπαίνουν κανονικά. Παρανομία δηλαδή. Έτσι είμαστε. Μέσα παρανομία και μέσα αλητεία. Και τα παντούμπα. Οι αδικημένοι και του Άρη. Παρανομία και στην αλητεία, είπε. Θέλω να δω αύριο όταν πάτε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έτσι να πείτε. Ναι. Ότι είμαστε μέσα στην παρανομία και μέσα στην αλητεία. Αναβολή. Τι? Αναβολή. Δεν υπάρχει αναβολή. Καλά. Είναι Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Κώστα. Αναβολή. Ακόμα δεν πιο εύκολα είναι, δίνεται. Κώστα, δεν είναι δικαστήριο για να δοθεί αναβολή. Θα λείπει ένα μέλος, ρε αρρώστησα. Μα δεν θα βγάλει απόφαση. Εισήγηση θα κάνει. Όχι, είναι απόφαση η οποία πάει στον αθλητικό δικαστή και αυτός μετά κάνει άρα την ποινή. Άρα δεν υπάρχει αναβολή. Και δεν πάει στον αθλητικό δικαστή. Πού πάει. Τη θυμήθηκα την επιτροπή, Στέργιο. Επιτροπή Δεοντολογίας λέγεται. Εγώ όχι πειθαρχική είπα. Επιτροπή. Mm-hmm. Όχι πειθαρχική. Η επιτροπή Δεοντολογίας μετά θα βγάλει ένα πόρισμα για αυτό που λες για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και τη Βέρη, και θα το πάει στο τέτοιο. Ναι. Μπράβο. Και θα το στείλει στην πειθαρχική επιτροπή. Όπως δηλαδή έβγαλε ένα πόρισμα για το Όφι Εγινιακός που είπε να πέσουνε. Και η Πειθαρχική Επιτροπή είπε να μείνουν. Τους αθώωσε. Μπράβο. Για τον Όφη που παίζει την καλύτερη μπαλάρα. Που μας που και τα ξεχάσατε αυτά. Αυτές οι επιτροπές μας έριξαν δηλαδή. Τον Ηρακλή που μας έριξε. Η Πειθαρχική, ναι. Αυτή, ναι. Αυτή. Η γελή αυτή. Η Πειθαρχική Επιτροπή που αποφάσισε ότι ο δεύτερος της ΓΑΜΑ Εθνικής Άρης
Έτσι. Δεν έχει δικαίωμα να ανέβει. Και την επόμενη χρονιά η ίδια επιτροπή αποφάσισε ότι η δόξα δράμας έχει δικαίωμα να ανέβει. Αυτές οι επιτροπές. Επί Κυρτζίκη, Ολυμπιακού. Ο Άρης που είναι με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης την πλήρωσε με μία άνοδο, φίλε. Στέργιο. Λοιπόν. Αυτό το ποδόσφαιρο έχουμε, παιδιά, και εσείς κάθεστε και φανατίζεστε τώρα πλάκα-πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο κύριος Κώστας. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω για το σχόλιο που έχει διακοπές για το Άρης Ξάνθης, του Τελιζήση και του Φετφατζίδη. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο Σάσα στο χθεσινό παιχνίδι. Σε αντίθεση με αυτό που ακούω, ότι τον είδα και στην Εντεκάδο, ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ. Έκανε μία ωραία ενέργεια και έβαλε ένα γκολ. Ναι, αυτό έκανε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ κακός. Απλά επειδή έχουμε συνηθίσει να βάζουμε. Χθες ήταν εξαιρετικός. Ήταν καλός. Με τον ΠΑΟΚ ήταν κακός. Ναι. Έκανε 17 λάθη. Έβαλε τον γκολ όμως. Και έκανε ωραία ενέργεια. Κόβει την μπάλα, τη δίνει πάσα, βγαίνει στον κενό χώρο. Ναι. Την ξαναδίνει. Και γλιστράει και το βάζει κατά τύχη, Στέργιο. Και το στέλνει στο γάμα. Ναι. Και πάει στο γάμα κατά τύχη. Με για προβολή. Και μετά, είναι μόνος γι' αυτό έδειξε το Θεό μετά. Ναι. Σου λέει γλίστησα και μπήκε. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι. Ο Σάσα πολύ καλός. Ο Σάσα ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικότερα ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Ματίγια ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Τώρα τι με ποιον παίζει τώρα. Γενικότερα ο Άρης ήταν τώρα πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι. Μελάρισα. Και δείχνει ότι είναι σταθερός με τον Ένι. Μελάρισα είναι δύσκολο το μάτς γιατί υπάρχει η κούραση από τα συνεχόμενα μάτς. Ενώ η Λάρισα δεν έπαιξε κύπελλο. Έχει αποκλειστεί από την Καλαμάτα, από αυτό που θα ξεβράσουν κτλ. Το μαλλιά. Το μάτς είναι Τετάρτη, Σάββατο. Ναι. Και από το Σάββατο, Τρίτη το κύπελλο. Απίστευτο. Στέργιο. Δηλαδή, εντάξει. Τίποτα, Κώστα, μας κυνηγά, θα είχε δίκιο. Κοροϊδεύει, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό που λέω. Θα απαντήσει Σάββατο, μέσα στο γήπεδο, Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη, Κυριακή, Τετάρτη. Τρίτη, Κυριακή, ρε φίλε, εντάξει. Πέμπτη, ναι. Πέμπτη είναι μετά. Μετά ξαναέρχεται η Ξάνθη. Την άλλη Πέμπτη ξαναέρχεται για το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι επαγγελματίες, οφείλουν να είναι σωστοί. Εγώ έπαιξα Σάββατο και Τρίτη. Αν θα Σάββατο έπαιξε το Βικελίδη, Τρίτη έπαιξε το Γενικούλιο. Αν θα έρθει Ξάνθη. Στο 28 το oh, μήνα. Στέργιο. Λοιπόν, πώς θα έρθει τώρα. Σου λέω αυτά λένε μεταξύ τους και χαίρονται. Εγώ ξέρω πάντως ότι εσείς δεν λέτε τίποτα για την υπόθεση Ξάνθη. Όπως κάποτε έκανε ο Λάμπρος. Τίποτα απολύτως. Πρόβες για το οπαδό δεν είπατε τίποτα. Πρόβες κυπέλλου έκανε ο Λάμπρος. Το οπαδό είναι πιο τέτοιο. Και εγώ δεν θα έλεγα. Αλλά για το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε κανένα σκάνδαλο, θα βγει μια κάτι. Μια θέση. Βγάλανε. Δεν έβγαλε χρήση. Θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Ναι, βγάλανε. Και απάντηση για όλα αυτά. Τα 10 εκατομμύρια, τη Βιαλάντ. Που είναι ο Πιαλόγλου και στη Βιαλάντ και στο τέτοιο και στο Δουσουτσέ. Επειδή είναι ένα, δηλαδή. Τι... Απαγορεύεται, Κώστα. Να είναι στο Δουσουτσέ. Πλακίες είναι αυτά. Πλακίες είναι αυτά. Λοιπόν. Μπορεί αύριο να το διορθώσει πριν πα στο παλέ. Το βλακίες είναι αυτά. Ενώ δεν παίζουν ρόλο αυτά στο δεύτερο. Παρεπιπτόντως, αύριο πρέπει να στείλουμε έναν αντικειμενικό ουδέτερο δημοσιογράφο να καλύψει το ρεπορτάζ της Επιτροπής. Θα πω το φίλο μου τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο. Να πάει να καλύψει. Θα πάει. Στείλει τον Μπάρι. Αντικειμενικός. Τον Μπάρι. Ο συνάδελφος που έχει χαρακτηρίσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα το λέω για τα επόμενα 50 χρόνια. Με Βεργέτη. Αυτοδημιούργητη επιχειρηματία. Τι είναι. Δεν είναι αυτοδημιουργικό. Αν δεν έχει τα λεφτά του μπαμπά του Χρήσανθε, ούτε καντίνα θα έχει ο Μαρινάκης. Ενώ ο Γιώργος Σαββίδης θα είχε. Δεν έχει γράψει κάποιος για τον Σαββίδη, ο αυτοδημιούργητος παράγοντας ή επιχειρηματίας. Ο Γιώργος Σαββίδης που είπε ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα έρθω. Και δεν έκανε καθόλου πλάκα. Συγγνώμη που δεν σε ρώτησε. Μια πολύ σοβαρή. Να, την προηγούμενη μέρα βγήκε με το κασκόλο μου. Στήρα 4. Στέργιο, καλά λέει. Στέργιο. Και θα είμαι εκεί. Στέργιο. Και την άλλη μέρα που τα μέτρα τάξη ήταν κανονικά και του είπανε δεν θα κλείσουμε όλου του δρόμου. Ναι. Και ελικόπτερα να πετάνε από πάνω. Και να μπει ο κόσμο. Να μπει να κόψουμε τα δέντρα. Και να 20.000 κόσμο να περιμένουν να μπει εσύ μέσα. Αλλά θα γίνουν κανονικά τα μετατάξει. Όπω είδε, ήρθε η αποστολή και έφυγε χωρί κανένα να κάνει το παραμικρό. Απολύτω. Και αν δεν το έφυγε, θα πει κέρδισαν γι' αυτό. Και στο ήρθε το παραμικρό. Είπα, έχω ανελημμένες υποχρεώσεις, πολύ σοβαρές ανελημμένες. Μπορεί να με είχε. Περίμενε. Και τελειώνει το μάτς και βάζει να παίζει PlayStation. Είχε έπαιζε PlayStation και βάλε και. Σας τρολάρει. Έπρεπε να σε ρωτήσει, Χρήστα. Σας τρολάρει. Τι θα κάνει ο Γιώργος Σαββίδης για να είσαι ικανοποιημένος. Δεν είπα καθόλου να με ρωτήσει να σταματήσει να προκαλεί ο Γιώργος Σαββίδης. Γιατί αν αλήθεια. Δεν έχει αντιληφθεί, ναι, δεν μπορώ να πω το παραμικρό για τον πατέρα του σε σχέση με, ξέρεις αυτό με το όπλο, για τη συμπεριφορά του. Στα μίντια ή οτιδήποτε άλλο, ναι, ή όντως. Γενικά κύριος. Τη ζωή του. Κύριος, ναι. Κύριος. Ενώ μπορώ να πω για τον οποιοδήποτε άλλο. Τον Αλαφούζο, τον Καρυπίδη. Ούτε ο Αλαφούζος. Το Μελισσανίδη. Και ο Αλαφούζος κύριος. Ναι, εντάξει. Το Μελισσανίδη, το Μαρίνα και όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον Ιβάν, φίλε. Δεν έχει προκαλέσει στα μίντια κτλ.
ο Σαββίδης προκάλει. Άρα λοιπόν, όταν θα σοβαρευτεί ο Θόδωρος Καρυπίδης που είναι και μια ηλικία, θα σοβαρευτεί και ο Γιώργος που έχει τα μισά του χρόνια. Γιατί ο Καρυπίδης τι έκανε? Ο Καρυπίδης δεν πήγε από την Τούμπα να βάζει τον ύμνο του Άρη. Με 18 φουσκωτούς. Άλλες όταν λοιπόν ο Θόδωρος Καρυπίδης έρθει στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας με τον Ιβάν Σαββίδη. Όξο! Πολύ καιρό! Σου είπα πριν κάτι, εσύ δεν. Ναι, άμπρα. Τώρα τελειώνουμε, τελειώσαμε. Άρα επειδή ο ένας ποστάρει, να ποστάρει και ο άλλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν βγάζουμε άκρη με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Όχι, όχι. Αυτό που λέει ο Χρήστος έχει δίκιο. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Καμία ανηλυμένη υποχρέωση ή οτιδήποτε άλλο. Και αν έχεις, μη την προηγούμενη μέρα βγαίνεις με το κασκόλ της θύρας 4 μέσα από το Βικελίδης για να σου πούνε μπράβο, μπράβο Γιώργος Κίστρος. Εντάξει, παιδάκι είναι ρε Χρυσάνθη, θα κάνει και τέτοια. Παιδάκι είναι. Δεν είναι παιδάκι, φίλε, μεγαλομέτωχος. Τα ζούρα κάνει, δεν είναι μεγαλομέτωχος. Κάνεις λάθος, είναι μεγαλομέτωχος. Σε αυτό είναι ανήκουν. Δεν είναι, όχι, στη Δημέρα ανήκουν. Αυτός είναι ο μέτοχος της Δημέρα, Κώστα, προς ενημέρωσή σου. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω. Αυτός και αδερφός του δεν είναι. Αυτοί οι δύο έχουν. Τις μετοχές της ημέρα. Ο αδερφός του, το άλλο το παιδί, δεν σου τα ακούγεται. Ακριβώς. Μια χαρά είναι το παιδί τώρα. Τι να πω, να σου πω κάτι, τι να πω για αυτό το παιδί. Που δεν ξέρω καν. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Μπάμπι. Ο Πατμανίδης κάνει. Λοιπόν. Όχι, είδες, ούτε αυτοί δεν ξέρουν πώς το λένε. Όχι. Μπορείς να πεις κάτι για αυτόν. Κώστα. Τρία εισιτήρια από το ένα μέχρι Μπάμπι το δέκα. Επάγγελμα σερβιτόρος. Γι' αυτό αφήσαμε μπουρμπουάρ. Λοιπόν. Άφησε ο Ηλίας ο φίλος μου, άφησε. Και ένα πουρο μαζί. Και το είπε κιόλας. Και ένα πουρο. Για να επεκτείνει, λέει ο σερβιτόρος της τέτοιας. Ας τα δίνει στην Καϊάρης, Χρυσάνθη. Όπα. Ας τα δίνει στην Καϊάρης. Έχει δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια. Έχει δώσει. Κάθε ευρώ μετράει. Πάνω από 100 εκατομμύρια. Έχει δώσει, έχει δώσει. Λοιπόν, πάλι έδωσε. Πάλι ένα πουρο. Και αυτό και ο άλλο. Και όλοι. Και το 5 ευρώ είναι πολύτιμο την Καϊάρης. Για να κάνει ο κοντός με τη γραβάτα το μάγκα. Να και εσείς. Σωστό κι αυτό. Από τα τρία νούμερα. Από το 1 μέχρι το 10. 10! Από το 1 μέχρι το 10. Ναι. 1, 5, 10. Ωραία. Και 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 14. 3, 5, 3, 7, 11. Ναι. Πες και το 5. 5, 5, ναι. Και 13. 14, από του Σάλπι έπρεπε να πεις. Του Σάπλι. Λοιπόν, για τα εισιτήρια. 14. Για τα εισιτήρια του 14. Ηρακλής. Ναι. Νικόλος Παπαργυρίου. Το πρώτο. Το δεύτερο, Θεοχάρης Γκέρος. Πάλι κέρδισε ο Νικόλος. Και το τρίτο, Αργύρης Σωτηρόπουλος. Μας ακούει όμως, μπράβο. Σωτηρόπουλος, καλά σε Σωτηρόπουλο, θα σας εισιτήριο. Λοιπόν, Παπαργυρίου Νικόλαος, Γκέρος Θεοχάρης, Σωτηρόπουλος, Αργύρης. Ωραία. Για τα αστεία του ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ Όφι. Ναι. Από εβδομάδα θα δώσουμε και για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης που ακολουθεί. Ναι. Ολυμπία Λεμοντζόγλου. Ναι. Βαγιόπουλος Βασίλης. Ναι. Ειρήνη Νικολαίδου. Έλα, ρε, Ειρήνη. Έλα, Ειρήνη. Δημήτρη Ζέρβας. Και Αλέξανδρος Παπαντονίου. Ξαναλέω, Ολυμπία Λεμοντζόγλου. Βαγιόπουλος Βασίλης, Νικολαίδου, Ειρήνη, Δημήτρη Ζέρβας και Αλέξανδρος Παπαντονίου. Μας ακούνε και εμείς όμως, ευχαριστήσατε. Από τη Μαριλή στα επόμενα λεπτάκια. Ότο Καλοκαιράς μαζί μας, τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίδο 19 στην Παλαιά Συμμαχία Ωραιοκάστρου και 10 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Ότοκαλοκαιράς.gr, το κορυφαίο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Και Mr. Gold, κορυφαία πίτσα 62-85-86. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να φάω πίτσα, Κώστα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ας παραγγείλω μία από την κορυφαία. Mr. Gold, κυρίες και κύριοι. Θα φας μία αύριο. 62-85-86. Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή, ναι. Κώστα, θα τη φάει άλλος. Θα στην και... Οπα. Όχι, παιδιά, μην φέρνει και τόσο νωρίς. Όχι.